Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, μια και αυτή είναι η πρώτη διαδικτυακή διάλεξη της στέγης για το 2024. Βέβαια, είναι η τρίτη διαδικτυακή διάλεξη για την βιοποικιλότητα του κυρίου Σπύρου Σφενδωράκη, ο οποίος είναι καθηγητής οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα της απόψινής διάλεξης είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Διαβάζω λίγο την περίληψη. Θα περιηγηθούμε στο κλαδί του δέντρου της ζωής που έχει στην άκρη του το σύγχρονο άνθρωπο. Θα δούμε ποιοι είμαστε, πώς και πού εξελίχθηκαν οι πρόγονοί μας μέσα στα λίγα τελευταία εκατομμύρια χρόνια και θα συζητήσουμε τους παράγοντες που έπαιξαν κέριο ρόλο σε αυτή την εξελικτική πορεία. Φτάνοντας στο σύγχρονο άνθρωπο, θα δούμε τις σχέσεις του με τα άλλα είδη ανθρώπου, με τα οποία συνυπήρξε για αρκετό χρονικό διάστημα, και θα εξετάσουμε την εικόνα που έχουμε διαμορφώσει σήμερα για το πώς έφτασε και εγκαταστάθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τέλος, θα συζητήσουμε τις συνέπειες της εξελικτικής μας πορείας για το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε σήμερα. Λέω να διαβάσω πάρα πολύ γρήγορα και το βιογραφικό του κυρίου Σφενδουράκη. Ο κύριος Σφενδουράκης πήρε πτυχίο και διδακτορικό στη βιολογία από το ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί στο Ζωολογικό Μουσείο του ΕΚΠΑ και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ασχολείται ερευνητικά με τη μελέτη της βιοποικιλότητας σε διάφορα επίπεδα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 επιστημονικές εργασίες, περισσότερες από 180 ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας και γραμματέας της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας. Έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και μέλος αρκετών διεθνών επιστημονικών εταιριών. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εκλαήκευση της επιστήμης μέσα από τα άρθρα και τον τύπο, διαλέξεις για το ευρύ κοινό και μεταφράσεις βιβλίων, ενώ έχει δημοσιεύσει και δύο βιβλία επιστημονικής εκλαήκευσης από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, καθώς και δύο ποιητικές συλλογές. Εδώ θέλω να πω και κάτι, και ας μην θεωρηθεί διαφήμιση, ότι το βιβλίο του κυρίου Σφενδουράκη στον καθρέφτη του Δαρβίνου, όταν το άνοιξα, το έκλεισα όταν έφτασα στην τελευταία σελίδα. Μετά το τέλος της διάλεξης, θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια θα πρέπει να έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά, ενώ η κάμερά σας μπορεί να είναι ανοιχτή. Κύριε Σφενδουράκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και τα καλά σας λόγια. Ωραία. Κάποιοι από τους παριστάμενους έχουν ήδη βρεθεί και στις προηγούμενες διαλέξεις, όπου είπαμε διάφορα πράγματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα. Σήμερα έχει σειρά ο εαυτός μας, εμείς οι ίδιοι, να δούμε κάποια πράγματα για το πώς εξελιχθήκαμε και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η πορεία της εξέλιξής μας για το πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας στο σήμερα. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του ανθρώπου. Αν δείτε ότι δεν αλλάζουν, ότι κάτι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και τα λοιπά, όπως εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν αλλάζουν τα slides μου σε μένα, τώρα άλλαξαν, okay. Μπορείτε να με διακόψετε έτσι, γιατί αντιμετωπίζουμε καμιά φορά κάποια τεχνικά προβλήματα. Πιστεύω ότι άλλαξε τώρα το πρώτο slide σε εσάς, αυτό που βλέπετε. Έτσι, αν δεν άλλαξε, πείτε μου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την πολύ ταπεινή αρχή της εξέλιξης της δικής μας. Αν δείτε στην εικόνα αυτή αριστερά, στο κάτω μέρος υπάρχουν κάποια νούμερα που είναι τα εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα και θα δείτε ότι στην ουσία το κλαδί το οποίο τελικά οδήγησε και στον άνθρωπο, αλλά πρώτα οδήγησε στην εμφάνιση των θηλαστικών, των πρώτων θηλαστικών, έχει μια ηλικία κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια. Τότε ξεκινάνε τα πρώτα θηλαστικά, τα οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι για 140 περίπου εκατομμύρια χρόνια, παραμένουν μικρά ζωάκια, όπως αυτό που βλέπετε πάνω δεξιά, που ζούσαν κυρίως τη νύχτα και τρώγανε, ήταν εντομοφάγα κατά κύριο λόγο, έτσι, και ήταν αφανή και ζούσαν στη σκιά των μεγάλων ερπετών που ζούσαν εκείνη την περίοδο, των γνωστότερων σε εμάς ως δεινοσαύρων. Αυτή η εικόνα άλλαξε ριζικά μια μέρα, κάπου περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν συγκυριακά
Ένας αστεροειδής έπεσε πάνω στη Γη και δημιούργησε πάρα πολλές αλλαγές στο περιβάλλον στην ατμόσφαιρα και στο γενικότερο περιβάλλον του πλανήτη, οδηγώντας εν τέλει στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων και πολλών άλλων οργανισμών φυσικά, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα λίγα θηλαστικά που επιβίωσαν από αυτό το τρομακτικό γεγονός, να καταλάβουν πάρα πολλές οικολογικές θέσεις στον πλανήτη μας που άδειασαν από τους δεινοσαύρους. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά τα 67 εκατομμύρια, 65 περίπου εκατομμύρια χρόνια που έγινε αυτό το μεγάλο και έτσι, πολύ έντονο και ισχυρό γεγονός, τα θηλαστικά βρήκαν την ευκαιρία να διαφοροποιηθούν σε πάρα πολλές ομάδες και βλέπετε στην άκρη έτσι, του κλαδιού αυτού που φαίνεται στο διάγραμμα ότι ενώ είχαν ήδη χωριστεί σε τρεις μεγάλες ομάδες τα μονοτρίματα, όπως τα λέμε, που είναι σήμερα αντιπροσωπεύονται από κάποια πολύ μικρά ζωάκια που ζουν στην Οκεανία, στην Αυστραλία κτλ. Τα μαρσιποφόρα θηλαστικά, που και αυτά σήμερα τα συναντάμε μόνο στην Οκεανία, στην Αυστραλία δηλαδή και τις πύρω περιοχές και κάποια λίγα είδη στην Νότια Αμερική. Και τα πολύ πιο κοινά γνωστά σε εμάς και διαφοροποιημένα, τα πλακουντοφόρα θηλαστικά δηλαδή, αυτά που έχουν μεγαλώνει το έμβριο μέσα στον πλακούντα στο σώμα της μητέρας και θυλάζει τέλος πάντων από ειδικούς αδένες και τα οποία είναι τα πιο γνωστά σε όλους μας και που υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση, η πολύ μεγάλη, έγινε μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, μετά την σύγκρουση αυτή με τον αστεροειδή και αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία που δόθηκε σε αυτούς τους οργανισμούς. Δηλαδή, αυτό που κρατάμε είναι ότι αν δεν είχε συμβεί αυτή η πτώση, το αστεροειδή, αυτή η σύγκρουση, πιθανότατα εμείς να μην βρισκόμασταν σήμερα και να συζητάμε εδώ. Έτσι λοιπόν, ερχόμενοι πιο κοντά στους πιο κοντινούς μας συγγενείς και πιο πρόσφατα στην ιστορία, βλέπουμε ένα δεντράκι, ένα διάγραμμα που απεικονίζει τις εξελικτικές σχέσεις που έχουμε με άλλους οργανισμούς, για να δούμε ότι εμείς ανήκουμε σε ένα δέντρο της ζωής, το οποίο αρχικά περιλάμβανε τους προγόνους των σημερινών ποντικών, λαγών και διάφορων άλλων οργανισμών, όπως οι υπτάμενοι λεμούροι, εντός εισαγωγικών λεμούροι, μια ομάδα που λέγονται δερμόπτερα και ζουν στην Νοτιοανατολική Ασία, έτσι και κάποιες άλλες περίεργες μορφές, όπως οι δέντρομυγαλές κτλ. Και μέσα από αυτή την ομάδα διαφοροποιήθηκαν διαφορετικά κλαδάκια, και εν τέλει διαφοροποιήθηκε και το κλαδί το μεγάλο που λέγεται πρωτεύοντα, αυτό που λέγεται primates στα λατινικά, που εμείς το λέμε, το ξέρουμε ως πρωτεύοντα, που είναι όλοι στην ουσία υπήθηκοι και οι συγγενικοί τους οργανισμοί, όπως οι λεμούροι. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε περίπου εκεί στα 50 περίπου εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Αν δούμε αυτό το κλαδάκι έτσι πιο κοντά, θα δούμε μια μεγάλη διαφοροποίηση σε βασικές ομάδες που είναι η μία ομάδα που λέγεται προπήθηκη και είναι αυτή που τους ξέρουμε ως λεμούριους, αν όποιος έχει πάει σε κάποια ζωολογικούς κήπους, σε επάρκεια κτλ. Έτσι, η λεμούρη είναι μια... Συγγνώμη. Είναι μια ομάδα αρκετά χαριτωμένα ζωάκια, έτσι, που τα χρησιμοποιούν αρκετά στις ζωολογικούς κήπους κτλ. Σήμερα είναι περιορισμένη σε κάποιες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας και στην Μαδαγασκάρη και σε κάποιες λίγες περιοχές της Αφρικής. Έτσι, και τους λέμε προπηθήκους, γιατί είναι μια ομάδα που εμφανίζει μάλλον κάποια χαρακτηριστικά κοινά με τους υπόλοιπους πηθήκους, αλλά και αρκετές διαφορές. Και από εκεί και πέρα δύο πολύ μεγάλους κλάδους, που είναι οι πίθηκοι του Νέου Κόσμου, δηλαδή οι πίθηκοι που σήμερα τους συναντάμε στην Νότια Αμερική, και οι πίθηκοι του παλαιού κόσμου, δηλαδή οι πίθηκοι που συναντάμε στην Αφρική, στην Ασία, έτσι και μέσα στους οποίους ανήκουμε και εμείς. Είναι το κλαδί που βλέπετε στο πάνω μέρος αυτού του δέντρου εδώ πέρα. Έτσι, είναι αυτή εδώ η ομάδα C, ας πούμε, που είναι όλοι οι πίθηκοι που είναι της Αφρικής και της Ασίας και όλοι αυτοί οι πίθηκοι που μοιάζουν, που είναι πιο κοντινοί συγγενείς σε εμάς. Έτσι, να ξαναδούμε λίγα και αυτό το δέντρο με διάφορους οργανισμούς αντιπροσωπευτικούς έτσι δεξιά, για να καταλάβουμε περίπου τι συζητάμε. Και βλέπουμε στο πάνω μέρος αυτού του δέντρου, αυτό που έχει κυκλώσει έτσι σε μια έλλειψη, είναι το κλαδάκι αυτού του δέντρου, που το λέμε ανθρωποειδής πίθηκη. Έτσι, έχει το όνομα Hominoidea, είναι η ανθρωποειδής πίθηκη.
που περιλαμβάνει στην ουσία τους μεγάλους πιθήκους, αυτό που λένε apes οι αγγλόφωνοι, δηλαδή πίθηκοι χωρίς ουρά, που όπως είναι οι γίβονες, κάποιοι πίθηκοι που ζουν πάνω στα δέντρα στην Ασία, και πιο γνωστοί ίσως μεγάλοι πίθηκοι, ο ουραγκοτάγκος, τα δύο είδη γορίλα που ξέρουμε σήμερα στην Αφρική και δύο είδη χιμπατζή, ο χιμπατζής ο κλασικός και ο μπονόμπο όπως τον λέμε, που ζει στην Αφρική, και ο χώμος και οι άνθρωποι στην ουσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από όλο αυτό το μεγάλο κλαδί των πρωτευόντων υπάρχει ένα μικρό κλαδάκι επάνω, το οποίο λέγονται ανθρωποειδείς πίθηκοι που είναι όλοι συγγενείς μας. Φυσικά στα δέντρα που σας έδειξα μέχρι τώρα, έτσι, στα κλαδάκια αυτά εμφανίζονται οι σημερινοί ζωντανοί εκπρόσωποι, αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι που φαίνεται σε αυτό το διαγραμματάκι, ότι υπάρχουν ενδιάμεσα, έχουν υπάρξει στην ιστορία και πάρα πολλοί άλλοι πίθηκοι και πολλές άλλες ομάδες, όπως σε αυτό το δεντράκι βλέπετε εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ένα όνομα που λέγεται Προπλιοπίθηκος, που έχει ένα σταυρό δίπλα, ή ο Αιγυπτοπίθηκος, πάλι με ένα σταυρό. Όλες αυτές οι ομάδες, τα κλαδάκια που έχουν σταυρούς δίπλα, αποτελούνται από ομάδες προγόνων μας που δεν υπάρχουν σήμερα, που έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα δέντρο πάρα πολύ πλούσιο, το οποίο αν βάλουμε μόνο τους σημερινούς εκπροσώπους, αυτούς που συναντάμε σήμερα, θα είχε έτσι μια τέτοια απλή μορφή, έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα, έτσι αυτό είναι τα πρωτεύοντα, που σας έλεγα και πριν, αλλά με εκπροσώπους μόνο των ζωντανών ομάδων. Αλλά στην πραγματικότητα, εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα επικεντρωμένο κυρίως στους πολύ στενούς μας συγγενείς. Στην πραγματικότητα όμως το δέντρο αυτό θα είχε αυτή τη μορφή. Έτσι, θα ήταν ένα δέντρο πλούσιο με πολλά κλαδιά, πάρα πολλά από τα οποία δεν έχουν σήμερα ζωντανούς αντιπροσώπους, γιατί αποτελούνται από ομάδες που έχουν εξαφανιστεί κάποια εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Γυρνώντας πίσω σε αυτό το διάγραμμα εδώ, έχουμε εστιαστεί πιο κοντά στους πιο πρόσφατους δικούς μας προγόνους. Έτσι βλέπετε εδώ με μπλε είναι οι ομάδες οργανισμών που έδωσαν τους σημερινούς αντιπροσώπους των στενών συγγενών μας, που χωρίζονται κάπου στα 10 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Αυτά εδώ επάνω τα νούμερα αντιστοιχούν σε εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια υπήρχε μια ομάδα πιθήκων που χωρίστηκε, απομονώθηκαν κάποιοι από αυτούς, και κάποιοι από αυτούς έδωσαν τους σημερινούς γορίλες. Έτσι ήταν οι πρόγονοι των σημερινών γοριλών, δύο είδη γορίλα, ο δυτικός και ο ανατολικός. Και μετά, από κάποια εκατομμύρια χρόνια, γύρω στα 7 με 6 εκατομμύρια χρόνια πριν, χωρίστηκαν πάλι αυτοί οι πρόγονοι που επιβίωσαν σε μια ομάδα που έδωσε τους σημερινούς χιμπατζίδες, τον χιμπατζί και τον μπονόμπο, έτσι, και σε ένα άλλο κλαδί, το οποίο οδήγησε μέσα από ένα πλούσιο φάμνο με πάρα πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, οδήγησε στον σημερινό άνθρωπο. Εκεί είναι και που θα εστιαστούμε περισσότερο στη σημερινή παρουσίαση. Στο πάνω αυτό κλαδάκι δηλαδή, που οδηγεί στον σημερινό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε τους αντιπροσώπους, έτσι, συνοπτικά που αποτελούν αυτό το κλαδάκι, το δικό μας κλαδάκι, θα δούμε δηλαδή μια ομάδα από πολλά διαφορετικά είδη πιθήκων, από τον σαχελάνθρωπο, τους αυστραλοπιθήκους που τους έχουμε ακούσει ίσως πολλοί από εμάς, αυστραλοπιθήκους κτλ. Μέχρι το γένος Homo, που είναι το δικό μας, η δικιά μας ομάδα, η πιο κοντινή μας συγγενής δηλαδή, που είναι αυτή με το μπλε χρώμα εδώ, όπως ο Homo habilis, ο Homo erectus, ο Neanderthalensis κτλ. Θα τα δούμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πλούσια συλλογή από προγονικές μορφές, που τα τελευταία 6, 7 με 6 περίπου εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές, κυρίως της Αφρικής, αλλά θα δούμε ότι κάποιοι κατάφεραν και έφυγαν και από την Αφρική, και μέσα από ένα σύνθετο εξελικτικό δέντρο, κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο Homo sapiens, δηλαδή το είδος στο οποίο ανήκουμε εμείς. Βλέπουμε λοιπόν πάλι αυτό το δέντρο που σας είπα πριν. Αριστερά σε αυτή την εικόνα θα δείτε και τις χρονολογίες, έτσι, όπου χωρίστηκαν τα διάφορα κλαδιά το ένα από το άλλο και έδωσαν τις διάφορες ομάδες.
Βλέπετε το ένα κλαδί κάτω, το πρώτο είναι αυτό που λέγεται ομάδα αντιπίθηκους από κάποιο χαρακτηριστικό οργανισμό. Υπήρχε μετά αργότερα η ομάδα των αυστραλοπιθήκων, έτσι που είναι, τους έχουμε ακούσει, είναι πιο γνωστοί, είναι πρόγονοι που είχαν ιδιοθετήσει την όρθια στάση βάδισης. Μία ομάδα που παλιά τους θεωρούσαμε και αυτούς αυστραλοπιθήκους, σήμερα τους βάζουμε σε ένα άλλο γκρουπ, τους το παράνθρωπους, που είναι οι πιο ισχυροί, θα λέγαμε, αυστραλοπιθήκοι, ήταν πιο σωματώδεις, κάπως με πιο αδρά χαρακτηριστικά. Και το γένος Homo, που είναι όλοι οι πιο κοντινοί μας συγγενείς, που τους αναγνωρίζουμε ως ανθρώπους πλέον αυτούς, και είναι διαφορετικά είδη ανθρώπων που υπήρξαν τα τελευταία 2,5 περίπου εκατομμύρια χρόνια μέχρι και σήμερα. Βλέπετε και εδώ σε ένα διάγραμμα τις διάφορες γραμμές και πώς οδήγησαν στο σημερινό του γένους Homo, πώς οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Βλέπετε εδώ διάφορες εξελικτικές γραμμές, διάφορες οικογένειες Homo erectus εδώ, και το πώς οδήγησε μετέπειτα απογόνους όπως ο Homo που συναντάμε, ο Homo floresiensis, τον οποίο θα συναντήσουμε σε λίγο και θα μιλήσουμε γι' αυτόν. Υπάρχουν διάφορα είδη όπως ο Homo antecessor, ο Homo heidelbergensis. Υπάρχουν πολλά είδη ανθρώπων. Κάποια συνυπήρχαν την ίδια περίοδο μαζί. Έτσι, θα δούμε και ότι εμείς οι ίδιοι συνυπήρξαμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα με αρκετά άλλα είδη ανθρώπων, όπως ο Homo naledi, ο Homo neanderthalensis, Denisova, ο Homo floresiensis, luzonensis κτλ. Έτσι, για δεκάδες χιλιάδες χρόνια συνυπήρχαμε και με άλλα είδη ανθρώπων. Μας ακούγεται κάπως παράξενο αυτό σήμερα, γιατί σήμερα όταν μιλάμε για ανθρώπους σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και θεωρούμε ότι μόνο εμείς είμαστε το είδος το οποίο υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Απλώς τυχαίνει σήμερα να υπάρχουμε μόνο εμείς. Για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια υπήρχαν και πολλά άλλα είδη ανθρώπου ταυτόχρονα με εμάς πάνω στον πλανήτη. Πιθανότατα ένας από τους λόγους που δεν υπάρχουν πλέον πολλά από αυτά είναι ότι τα εξαφανίσαμε εμείς, βοηθήσαμε και εμείς την εξαφάνισή τους. Θα το ξαναδούμε και παρακάτω αυτό. Και ας δούμε συνοπτικά, έτσι δεν θα μπούμε πολύ αναλυτικά έτσι όλο τον κατάλογο, αλλά ας δούμε μια εικόνα το ποια είναι αυτά οι πιο γνωστοί μας πρόγονοι που έχουμε βρει μέσα από απολιθώματα, τα οποία πλέον τα έχουμε χρονολογήσει με μεγάλη ακρίβεια και ξέρουμε αρκετά καλά πολλά πράγματα ή περισσότερα ή λιγότερα για κάποιον από αυτούς. Αρχικά, ίσως το παλαιότερο απολίθωμα της δικιάς μας ομάδας, του κλαδιού που μετά που χώρισε το κλαδί που οδήγησε στους χιμπατζίδες, έτσι, του κλαδίου των προγόνων του ανθρώπου, είναι ο Σαχελάνθρωπος τσαντένσης, όπως λέγεται το όνομά του, βρέθηκε στο Τσάντ, στην Βόρεια Αφρική. Έχει μια ηλικία 6 με 7 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα και έχουν βρεθεί ένα πλήρες κρανίο, δόντια. Έτσι, είχε έναν εγκέφαλο περίπου 350 κυβικά εκατοστά, λίγο μικρότερο από τον εγκέφαλο του σημερινού χιμπατζή. Λίγο μετά στην Κένια, λίγο πιο νότια, βρέθηκε ο Ρόριν του Γκενένσις, ένα άλλο απολίθωμα ηλικίας 6 εκατομμυρίων χρόνων, το οποίο φαίνεται θα μπορούσε ίσως και να έχει δει ποδηβάδιση, αν και δεν είναι σίγουρο ότι είχε. Εκεί δεν έχουμε πλήρες κρανίο. Λίγο πιο μετά, κοντά σε αυτή την ηλικία, στα 5,8 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, έχουμε στην Αιθιοπία τον Ardipithecus ramidus και τον Ardipithecus gabbata, δύο είδη ενός άλλου γένους πιθήκων, τον Ardipithecus, το οποίο είχε δει ποδηβάδιση, όπως κρίνουμε από τα οστά του ποδιού που έχουν βρεθεί. Τα δόντια του μοιάζουν, είναι κάπου ανάμεσα στους πιθήκους και στον Αυστραλοπίθηκο που θα δούμε παρακάτω, και μάλλον πρέπει να ζούσε σε δασικό περιβάλλον. Έχουμε μετά τους Αυστραλοπιθήκους, αρκετά είδη έχουν βρεθεί στα απολιθώματα. Βλέπετε εδώ πέρα τα πέντε από τα πιο γνωστά από αυτά. Είναι ο Αυστραλοπίθηκος αναμένσης, αφαρένσης, αφρικάνους, γκάρι, εντύπα. Έτσι είναι αρκετά είδη. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε αυτή η ομάδα οργανισμών στον πλανήτη μας. Από τα 4,2 εκατομμύρια χρόνια που βρέθηκε στην Κένια ο αναμένσης, μέχρι και τα 1,98 περίπου εκατομμύρια χρόνια που βρέθηκε ο εντύπα στην Νότια Αφρική. Όλοι αυτοί είχαν δει ποδηβάδιση. Ο εγκέφαλός τους παρουσιάζει ένα σχετικά μικρό εύρος από 350, περίπου 370 κυβικά εκατοστά μέχρι 500 κυβικά εκατοστά, δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από το σημερινό χιμπατζή, αλλά υπήρχε έτσι ένα εύρος τέτοιων εγκεφάλων. Και σε αυτά ο Αυστραλοπίθηκος αφαρένσις είναι αυτό που ίσως κάποιοι έχουν ακούσει ως λούση, ήταν έτσι από τα πρώτα που είχαν βρεθεί.
και που οι επιστήμονες που βρήκαν τα πολυθώματα τους δώσαν το όνομα Lucy, γιατί εκείνη την ώρα ακούγανε, όταν βρήκαν το απολύθωμα αυτό, ακούγανε το Lucy in the Sky with Diamonds των Beatles στο τραγούδι και έτσι το ονομάσανε Lucy. Το ύψος αυτών των προγόνων μας ήταν περίπου στο 1 με 1,5 μέτρο το πολύ. Έτσι ήταν αρκετά πιο μικρός από εμάς και με πιο μικρό κεφάλι, όπως σας είπα. Και άλλοι αυστραλοπίθηκοι, πιο πρόσφατοι, ο Αιθιόπικους, ο Ρομπούστους, ο Μποϊζέι, σήμερα το λέμε παράνθρωπους. Όλα αυτά που σας είπα και πριν ήταν οι πιο ρομπούστα, έτσι, πιο ισχυροί, κάπως πιο στιβαροί αυστραλοπίθηκοι, μια λίγο διαφορετικό κλαδί. Βλέπετε και εδώ ο εγκέφαλός τους ελαφρώς μεγαλύτερος, έφτανε στα 530 κυβικά εκατοστά, αλλά περίπου στο ίδιο εύρος με τους προηγούμενους και ζούσαν και αυτοί εκεί γύρω στα 2 με 1 εκατομμύριο χρόνια πριν από σήμερα. Και όλοι αυτοί είναι στην Αφρική. Από Τανζανία, Νότια Αφρική, Αιθιοπία κτλ. Σχεδόν σε όλο το εύρος της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας. Και ερχόμαστε λίγο σε μια διαφορετική κάπως ομάδα, ξεκινώντας από ένα αρκετά παλιό οργανισμό, τον γενιάνθρωπος Πλατίops, ο οποίος ζούσε στην Κένια περίπου 3,5 εκατομμύρια χρόνια και είναι λίγο διαφορετικός από τον Αυστραλοπίθηκο που βλέπαμε πριν. Και μετά εμφανίζεται κάπου στα 2,5 περίπου με 2 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, το πρώτος αντιπρόσωπος του γένους Homo, είναι ο Homo habilis, ο οποίος εμφανίζεται στην Τανζανία και στην Κένια. Και είναι το πρώτο απολίθωμα που μας δίνει ενδείξεις για χρήση εργαλείων. Έτσι, ο εγκέφαλός του είναι πλέον μεγαλύτερος από αυτόν των αυστραλοπιθήκων, φτάνει μέχρι και τα 800 κυβικά εκατοστά. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι ήδη από τότε υπάρχει ορατό το κέντρο ομιλίας στον εγκέφαλο, η περιοχή Broca, όπως λέγεται. Είναι ένας κομμάτι του εγκεφάλου μέσα στο κρανίο που δίνει σήμερα, σχετίζεται πολύ έντονα με την ικανότητά μας να μιλάμε. Αυτό είχε περίπου ύψος 1,30 εκατοστά. Και φαίνεται λοιπόν ότι από τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ομιλίας. Ήδη δηλαδή στα 2,5 περίπου με 2 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Βρίσκουμε και ένα πρώτο απολίθωμα εκτός Αφρικής, τον Homo georgicus, στη Γεωργία, στον Κάφκασο, με ηλικία 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, με ανάλογο περίπου εγκέφαλο με το προηγούμενο, γύρω στα 600-780 κυβικά εκατοστά και ύψος περίπου 1,5 μέτρο. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι οι πρόγονοι του ανθρώπου εκείνη την περίοδο, γύρω στα 2 εκατομμύρια χρόνια, έφυγαν από την Αφρική, μετανάστευσαν, κατάφεραν και έφυγαν εκτός Αφρικής και τους συναντάμε να έχουν φτάσει κάπου στον Κάφκασο. Αυτό το ξέρουμε ότι συνέβη σίγουρα με το είδος αυτό, το Homo erectus, το επόμενο είδος, το οποίο έχουμε πάρα πολλά απολιθώματα σε ένα μεγάλο εύρος από την Αφρική μέχρι την Ασία, την Κίνα κτλ. Και στην Ευρώπη. Έτσι, ο Homo erectus ήταν ένα είδος το οποίο κατάφερε και απήκησε μεγάλο μέρος του κόσμου εκείνης της εποχής. Έζησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από τα 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα μέχρι και τα 300.000 περίπου χρόνια πριν από σήμερα. Πιθανότατα να μην ήταν ένα μόνο είδος, να χωρίστηκε και σε περισσότερα. Οι επιστήμονες καμιά φορά δίνουν και διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές μορφές, αλλά πάντως είναι μια ομάδα ειδών που φαίνεται ότι είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά και που πλέον ο εγκέφαλός τους φτάνει και τα 1.200 περίπου κυβικά εκατοστά, πολύ κοντά σε αυτό του Homo sapiens, λίγο μικρότερος. Και υπήρχε μεγάλη ποικιλομορφία από περιοχή σε περιοχή και ξέρουμε ότι πρέπει αυτοί οι πρόγονοί μας, ο Homo erectus, ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τη φωτιά. Έτσι, να ψήνουν ίσως φαγητό ή να ζεσταίνονται, να προστατεύονται από το κρύο. Και επίσης πλέον χρησιμοποιούν αρκετά σύνθετα εργαλεία. Στην Αφρική εμφανίζεται εκείνη την περίοδο περίπου, κάπως τα 1,5 εκατομμύριο χρόνια πριν από σήμερα κτλ. Εμφανίζεται ένα άλλο είδος ανθρώπου, ο Homo ergaster, ο οποίος εμφανίζεται σε πολλά μέρη της Αφρικής, Τανζανία, Αιθιοπία, Κένια, Νότια Αφρική κτλ. Κάποιοι τα θεωρούν και αυτά Homo erectus, κάποιοι τα διαφοροποιούν από τον erectus και τα λένε Homo ergaster και φαίνεται ότι είναι αυτός ο οποίος ήταν ο πιο άμεσος από προγονός μας, ενώ ο erectus δεν έδωσε μετά κάποια είδη που οδηγούν σε εμάς. Είναι μια διαφορετικό κλαδάκι, ακολούθησε τη δικιά του διαφορετική πορεία από εμάς. Μετά τον Homo ergaster συναντάμε τον Homo antecessor στην Ισπανία, ο οποίος φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια μορφή που έφυγε και αυτός από την Αφρική και έφτασε στην Ευρώπη πριν από 780.000 χρόνια και είναι ο παλαιότερος άνθρωπος που συναντάμε στην Ευρώπη, έτσι, το παλαιότερο απολίθωμα, έτσι είναι ο Homo antecessor. Και μετά από αυτόν
στα 500.000 έως και 200.000 χρόνια πριν από σήμερα, έχουμε μια αρχαϊκή μορφή ανθρώπου σύγχρονου που λέγεται Homo heidelbergensis. Αυτός βρίσκεται σε ένα μεγάλο εύρος γεωγραφικό της Ευρώπης, από τη Γερμανία μέχρι και την Ελλάδα. Είναι ο γνωστός άνθρωπος των πετραλώνων, έτσι που ίσως κάποιοι τον έχετε ακούσει. Έχει βρεθεί στο σπήλαιο των πετραλώνων στη Χαλκιδική. Και αυτός είχε έναν εγκέφαλο εκεί γύρω στα 1200 κυβικά εκατοστά και θεωρείται και ένας από τους πιο κοντινούς μας προγόνους. Παράλληλα, την ίδια περίπου περίοδο, στην Νότια Αφρική εμφανίζεται ένα περίεργο είδος ανθρώπου, Homo naledi, το οποίο είχε μικρό κρανίο, γύρω στα 500 κυβικά εκατοστά μόνο, και ύψος περίπου 1,5 μέτρο, και είχε χαρακτηριστικά πιο δενδρόβια από ότι τα λαίδη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε ένα κλαδάκι του προγόνων μας που ξαναγύρισαν λιγάκι στη ζωή πάνω στα δέντρα για ένα διάστημα εκεί στην Νότια Αφρική. Αυτό προφανώς το τι είδους διαβίωση ακολουθούσε η κάθε μορφή εξαρτιόταν από το τι περιβαλλοντικές συνθήκες υπήρχαν εκεί που ζούσαν και τι πιέσεις υπήρχαν από το περιβάλλον τους. Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι ένας μονόδρομος, μια ευθεία γραμμή που οδηγεί στον σύγχρονο άνθρωπο με το μεγαλύτερο κρανίο, την τελείως όρθια στάση κτλ. Αλλά η πραγματική ιστορία μας είναι πιο σύνθετη. Υπήρχαν πολλές διαφορετικές μορφές, ο καθένας ακολουθούσε λίγο διαφορετικό τρόπο ζωής, διαφορετική μορφολογία του κρανίου, διαφορετική μορφολογία του σώματος, ανάλογα με το τι συναντούσε εκεί που ζούσε. Και φτάνοντας πιο κοντά σε εμάς, έχουμε τους ανθρώπους του Νεάτερνταλ, έτσι που τους έχουμε ακούσει όλοι μας σχεδόν, είναι ο Homo neanderthalensis, ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή από 400.000 χρόνια πριν από σήμερα έως και 30.000 χρόνια πριν, έτσι πολύ πρόσφατα. Συμβιώσαμε με αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο εγκέφαλος ήταν κάπως μεγαλύτερος από τον σύγχρονο ανθρώπου, έφτανε τα 1.350 κυβικά εκατοστά. Έτσι, το ύψος του ήταν περίπου στα 1,70. Είχε πολύ ισχυρό σώμα, χρησιμοποιούσε πολλά εργαλεία και είναι η πρώτη μορφή ανθρώπου που ξέρουμε ότι έχουμε ενδείξεις ότι έθαβε τους νεκρούς του. Έτσι, άρα λοιπόν την ταφή νεκρών τη συναντάμε για πρώτη φορά στο Homo naderthalensis. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, περίπου 40.000 χρόνια πριν, συναντάμε ένα είδος ανθρώπου στο σπήλαιο Ντενίσοβα στη Σιβηρία, το οποίο δεν έχει πάρει επίσημο όνομα, δεν το λέμε Homo Denisovans ή κάτι τέτοιο ακόμα, δεν έχει περιγραφεί επίσημα. Περιμένουν οι επιστήμονες να βρουν και άλλα παλιθώματα για να το περιγράψουν επίσημα, αλλά του λέμε Ντενίσοβα, έτσι, από το σπήλαιο που έχουν βρεθεί. Και αυτό φαίνεται και είχε κάποια συγγένεια με τους Νεάτερνταλ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, 100.000 χρόνια πριν από σήμερα, μέχρι 50.000 χρόνια πριν, ζούσε στην Ινδονησία, σε ένα νησάκι μικρό, στο νησί Φλόρες, ένα είδος ανθρώπου, ο οποίος ήταν ενάνο. Είχε περίπου 1 μέτρο ύψος. Και γι' αυτό πήρε και το προσωνύμιο Χόμπιτ. Μεταξύ των επιστημόνων. Ο Homo floresiensis λοιπόν θεωρείται απόγονος του Homo erectus, ενός άλλου κλαδιού λοιπόν, που είδαμε νωρίτερα, έτσι, των ανθρώπων, και ο οποίος παρέμεινε σε ένα νησάκι εκεί και εμφάνισε το φαινόμενο αυτό του νανισμού, της μείωσης του μεγέθους του σώματος, λόγω των περιορισμένων πόρων που μπορούσε να έχει εκεί σε αυτό το μικρό νησάκι. Είναι ένα φαινόμενο που το συναντάμε και σε άλλους οργανισμούς, είδη που ζουν σε νησιά να μειώνονται σε μέγεθος. Έτσι λοιπόν και συγγενείς μας, μέλη του γένους Homo, κοντινείς μας συγγενείς, υπέστησαν και αυτοί κάτι παρόμοιο. Κάτι που μοιάζει με αυτό που συνέβη στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας, βρήκαμε πολύ πρόσφατα και στις Φιλιππίνες, στην νήσο Λουζόν, όπου εκεί βρέθηκε πάλι μια μορφή ανθρώπου μικρού μεγέθους, ο Homo luzonensis. Εκεί έχουμε λίγο λιγότερα αποτυπώματα, κυρίως του μυρού, κάποια οστά κτλ. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι και εκεί είχαμε κάτι αντίστοιχο, ένα αντίστοιχο φαινόμενο με το Homo luzonensis. Και τέλος, 300.000 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και λίγο περισσότερο, 350.000 χρόνια πριν από σήμερα, στην Αφρική εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Homo sapiens, ο σύγχρονος άνθρωπος, με έναν εγκέφαλο λίγο μικρότερο από αυτόν του Homo neanderthalensis, γύρω στα 1.350 κυβικά εκατοστά κατά μέσο όρο, έτσι και με εμφανή μείωση του μεγέθους των τραπεζιτών στα δόντια και του προσώπου, και μια τάση η οποία συνεχίστηκε και έγινε πιο έντονη τα τελευταία 100.000 χρόνια. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι εμείς ως είδος εμφανιστήκαμε εκεί στην Αφρική γύρω στα 300.000 χρόνια πριν. Έτσι και παράλληλα υπήρχαν στον πλανήτη διάφορα άλλα είδη ανθρώπων, όπως είναι Νεάτερνταλ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, η Ντενίσοβαν, ας πούμε, στον Κάφκασο, ο Homo floresiensis και ο Homo luzonensis στα νησιά αυτά της Ασίας και πάει λέγοντας.
Έτσι λοιπόν, όταν ο Homo sapiens έφυγε από την Αφρική και απήκησε άλλες περιοχές του πλανήτη, ήρθε σε επαφή με κάποια από αυτά τα είδη και βλέπετε εδώ πέρα ότι κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με το Homo neanderthalensis και το Homo denisovensis στα σίγουρα. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το γεγονός ότι ένα μέρος του DNA μας, του γενετικού μας υλικού, όλων των ανθρώπων που ζουν εκτός Αφρικής, έχουν ένα ποσοστό DNA από Νεάντερταλ και ένα ποσοστό DNA από Ντενίσοβα. Έτσι λοιπόν, σήμερα ένα κατά μέσο όρο 2,6% του DNA του δικού μας, όλων των Homo sapiens που ζουν εκτός Αφρικής ή που κατάγονται από ανθρώπους από γενεαλογικές γραμμές που είναι εκτός Αφρικής, έχουν περίπου, ανήκουν στο νεάτερ, σε DNA νεάτερτα. Και ένα 3 με 5% των κατοίκων της Μελανησίας ιδιαίτερα και των Αβορήγινων της Αυστραλίας, της Οκεανίας, προέρχεται από Ντενίσοβα, οι οποίοι ζούσαν πιο κάπου στην Ασία, οπότε συναντήθηκαν προφανώς με την γενεαλογική γραμμή που μετανάστευε προς την Οκεανία και αναμίχθηκε κάποια στιγμή με αυτούς. Αυτή η ανάμιξη που σήμερα έχει οδηγήσει σε τέτοια ποσοστά DNA που να ανιχνεύονται σε εμάς, σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια έντονη απομόνωση στην αναπαραγωγή ανάμεσα σε αυτά τα διαφορετικά είδη, αλλά επειδή ήταν σχετικά πρόσφατη η διαφοροποίησή τους σε διαφορετικά είδη, μπορούσαν ακόμα να ζευγαρώσουν και να δώσουν γόνιμους απογόνους, έτσι και να αναμειχθούν. Με τους Νεάντερταλ έχουμε στοιχεία ότι ο Homo sapiens συνυπήρξε για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, για κάπου 30.000 χρόνια, στην περιοχή που σήμερα είναι το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, εκεί σε αυτή τη στοιχή περιοχή του πλανήτη. Τότε λοιπόν συνυπήρχαν στην ίδια περιοχή Νεάντερταλ και Homo sapiens και φαίνεται ότι εκεί αναμίχθηκαν αρκετά καθώς συνυπήρχαν. Έτσι λοιπόν, κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι οι Νεάντερταλ στην πραγματικότητα δεν εξαφανίστηκαν με κάποιον βίο ή κάποιον έτσι, απότομο τρόπο, αλλά στην ουσία αφομοιώθηκαν από τους Homo sapiens. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η αφομοίωση αυτή ήταν εν μέρη, έγινε σε ένα ποσοστό, αλλά υπήρξαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν, πιθανότατα ίσως και μέσα από βίες συγκρούσεις με τους, και αντιπαραθέσεις με τους Homo sapiens, ίσως και επειδή τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά οδηγούσαν σε μικρότερη γεννητικότητα, μπορούσαν να γεννάνε με μικρότερο ρυθμό απογόνους, έτσι και είχαν λίγο πιο αργή ανάπτυξη από εμάς. Οπότε, στην ουσία, η γρηγορότερη επέκταση του Homo sapiens τους στέρισε τροφή, πόρους κτλ. Οπότε οδηγήθηκαν στην εξαφάνιση. Το πώς ακριβώς συνέβη η εξαφάνιση των Νεάντερταλ είναι κάτι το οποίο ακόμα συζητιέται. Αντίστοιχα, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για το τι έγιναν οι Ντενίσοβαν. Και σίγουρα, η αναζήτηση απολιθωμάτων και νέου υλικού από τους επιστήμονες συνεχίζεται και βρίσκουμε διαρκώς κάθε χρόνο βρίσκουμε και νέα πράγματα που επεκτείνουν τις γνώσεις μας για το πώς ακριβώς εξελιχθήκαμε και το τι έγινε με τις αναμίξεις που είχαμε με άλλα είδη ανθρώπων, πότε ακριβώς εμφανιστήκαμε εμείς και σε ποιο σημείο της Αφρικής ακριβώς, πότε φύγαμε εκτός Αφρικής κτλ. Κτλ. Υπάρχουν διαρκώς καινούργιες γνώσεις που αυτά που λέμε σήμερα μπορεί αύριο να έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερα και νεότερα στοιχεία. Έτσι και υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα γύρω από αυτόν τον τομέα. Βλέπετε εδώ τις βασικές περιοχές όπου υπήρχε ο Homo sapiens ταυτόχρονα με τον Χάιντεμπεργκέρισις, δηλαδή τον πιο παλιό ας πούμε, άνθρωπο, ή και το Homo naledi, αυτό το περίεργο είδος που σας είπα ότι ήταν λίγο πιο δεντρόβιο. Έτσι, βλέπετε τις περιοχές όπου έχουμε τα περισσότερα απολιθώματα. Κυρίως είναι κεντρική Ανατολική Αφρική και σε ένα ποσοστό στο Μαρόκο, που βρέθηκαν σχετικά πρόσφατα κάποια απολιθώματα Homo sapiens που πάνε πίσω την ηλικία μας αρκετά χρόνια, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι εμφανίστηκε ο Homo sapiens γύρω στα 200 με 250.000 χρόνια πριν. Σήμερα το έχουμε πάει πάνω από 300.000 χρόνια. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια σύνθετη ιστορία, όμορφη, την αντιψάχνει κανείς και μπορεί να μάθει αρκετά πράγματα από αυτήν. Και τα απολιθώματα επίσης μας δείχνουν ότι ο Homo sapiens μετανάστευσε εκτός Αφρικής περισσότερες από μία φορές. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα στο Ισραήλ άνος αγώνα από Homo sapiens που βρέθηκε γύρω στα 170.000 χρόνια, με 190.000 χρόνια πριν από σήμερα.
Έτσι, και επίσης κάποια αποδειθώματα Homo sapiens, έναν παλαιοντυθικό τάφο που βρέθηκε πάλι στο Ισραήλ γύρω στα 120 με 90.000 χρόνια πριν, που σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχαν διάφορα κύματα μετανάστευσης εκτός Αφρικής από αρκετά παλιά. Έτσι, ήδη κοντά 200.000 χρόνια πριν από σήμερα. Όμως δεν ήταν επιτυχημένες όλες αυτές οι μεταναστεύσεις, δεν έδωσαν δηλαδή συνέχεια. Η πιο πετυχημένη, αυτή που έδωσε συνέχεια και που οδήγησε στους σημερινούς πληθυσμούς του Homo sapiens, στους δικούς μας δηλαδή, είναι αυτή που ξεκίνησε περίπου 65.000 χρόνια, με 70.000 χρόνια πριν από σήμερα και που τέλος πάντων τελικά κατάφερε να φτάσει σε όλο τον πλανήτη και να δώσει σημερινούς πληθυσμούς και βλέπετε σε αυτό το χάρτη περίπου πότε υπολογίζουμε ότι έφτασε ο Homo sapiens σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Έτσι. Στην Αμερική η παρουσία του είναι πολύ πρόσφατη, είναι περίπου 15 με 20 χιλιάδες χρόνια το πολύ, αλλά μέσα σε αυτά τα λίγες χιλιάδες χρόνια κατάφερε και επεκτάθηκε από τη Βόρεια Αμερική μέχρι και τις άκρες της Νότιας Αμερικής και διαφοροποιήθηκε σε αρκετούς διαφορετικές ομάδες, ας πούμε, αρκετές διαφορετικές ομάδες πληθυσμών. Η πιο παλιά είναι η παρουσία του στην Οκεανία, έτσι φτάνει γύρω στα 55.000 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο. Και εκεί απομονώθηκαν αρκετά οι πληθυσμοί αυτοί και άρχισαν να διαφοροποιούνται αρκετά έντονα. Ενώ στην Ευρώπη ο άνθρωπος έχει μια ηλικία γύρω στα 45.000 χρόνια πριν από σήμερα. Έτσι λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε αρκετά καλά αυτές τις μεταναστεύσεις του ανθρώπου. Φυσικά αργότερα έγιναν αρκετά πιο σύνθετες αυτές. Υπήρξαν και άλλες διαδρομές. Αναμίχθηκαν επιστροφές από την Ευρώπη στην Αφρική και υπήρξε και άλλη ανάμειξη. Αλλά τέλος πάντων η αρχική ας πούμε, μετανάστευση από την Αφρική ακολούθησε περίπου τις διαδρομές που βλέπετε σε αυτόν εδώ τον κάρτη και βλέπετε και πού φαίνεται ότι έγιναν και οι αναμίξεις με τους Νεάτερταλ και τους Δενίσοβα. Έτσι, το κόκκινο αστεράκι δείχνει την περιοχή όπου έγινε η ανάμιξη με τους Νεάτερταλ και το κίτρινο αστεράκι κάπου στην Ασία με τους Δενίσοβα. Μάλιστα, η ανάμιξη που έγινε με τους Νεάτερταλ έχει και ιδιαίτερη σημασία για πράγματα που βιώνουμε σήμερα. Έχει βρεθεί ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα τμήμα στο DNA τους που αυξάνει τον κίνδυνο να αρρωστήσουν πιο σοβαρά από τον κορονοϊό, του COVID-19, και αυτό είναι μια μακρινή κληρονομιά από τους Νεάτερνταλ. Δηλαδή είναι κάποιο κομμάτι του γονιδιώματός μας, του DNA μας, που έχουμε πάρει από τους Νεάτερνταλ, έχουμε κληρονομήσει από τους Νεάτερνταλ, και κάποιους ανθρώπους τους κάνει να αρρωσταίνουν πιο σοβαρά. Και βλέπετε την κατανομή στον πλανήτη, αυτά τα κόκκινα, τα κυκλάκια που φαίνονται εδώ, είναι οι περιοχές όπου είναι πιο συχνή η παρουσία αυτού του γονιδίου, έτσι, αυτού του κομματιού του DNA. Και βλέπετε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αφρική δεν το συναντάμε. Έτσι, γιατί είπαμε ότι η ανάμιξη του ανθρώπου με τους Νεάντερταλ έγινε εκτός Αφρικής, όταν έφυγαν οι άνθρωποι από την Αφρική. Ταυτόχρονα, ένα άλλο κομμάτι ενός άλλου γονιδίου, του γενετικού μας υλικού, ενός άλλου γονιδίου, που επίσης είναι κληρονομιά από τους Νεάντερταλ και την οποία φέρουν περίπου οι μισοί άνθρωποι που ζουν εκτός Αφρικής, βλέπετε πάλι την κατανομή εδώ στο πλανήτη, μας προστατεύει από τη σοβαρή COVID. Έτσι, μειώνοντας κατά 22% τον κίνδυνο εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές περιοχές με διαφορετικά αποτελέσματα. Τώρα, τι έχει ο καθένας από εμάς εξαρτάται πώς έτυχε να κληρονομήσει από τους προγόνους του. Έτσι, πάντως αυτό έχει βρεθεί πρόσφατα ότι οφείλεται στην κληρονομιά από τους Νεάντερταλ. Και προφανώς πολλά άλλα χαρακτηριστικά μας, έτσι, που κάνουν διάφορες δουλειές, μαθαίνουμε χρόνο με το χρόνο τι έχουμε πάρει από τους Νεάντερταλ και το τι οφείλουμε σε αυτούς από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, με τη μορφολογία μας, με τη συμπεριφορά μας, με ένα σωρό άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν η κληρονομιά αυτή εξελικτική έχει σημασία και στο σήμερα, την οποία την διαπιστώνουμε ακόμα και σε τέτοια πολύ πρακτικά ζητήματα. Βέβαια, οι συνέπειες μιας τέτοιας εξελικτικής πορείας δεν μπορεί να παραμένουν μόνο σε τέτοια θέματα, έτσι στο αν είμαστε ανθεκτικοί ή επιρρεπεί σε κάποια ασθένεια ή όχι, αλλά περιμένουμε ότι μια τέτοια εξελικτική πορεία, όπως αυτή που, την οποία διατρέξαμε σήμερα, θα έχει και άλλες συνέπειες για μας. Έτσι, θα σημαίνει και άλλα πράγματα για μας τους ίδιους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη ο Δαρβίνος το είχε σκεφτεί και είχε μάλιστα γράψει και ένα μεγάλο έργο γύρω από την εξελικτική μας κληρονομιά όσον αφορά
την έκφραση των διάφορων συγκινήσεων, όπως έλεγε ο Δαρβίνος, δηλαδή των συναισθημάτων που λέμε σήμερα, ο τρόπος που τα εκφράζουμε, στην ουσία είναι μια συνέχεια του τρόπου που εκφράζουν οι πρόγονοί μας, αλλά και ακόμα πιο παλιοί μας πρόγονοι, άλλα ζώα κτλ., τα αντίστοιχα συναισθήματα και αντίστοιχες συμπεριφορές. Και έχει γράψει αυτό το πολύ ωραίο έργο, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, η έκφραση των συγκινήσεων στον άνθρωπο και τα ζώα, το οποίο ήταν μια πρωτοποριακή μελέτη που έδειχνε ακριβώς τις ομοιότητες που έχουν και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε συγκινήσεις και συναισθήματα με τον τρόπο που εκφράζουν τα αντίστοιχα συναισθήματα οι συγγενείς μας, οι πίθηκοι, οι υπόλοιποι, άλλα ζώα, σκυλιά κτλ. Ήταν μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση στο πώς η εξελικτική μας κληρονομιά σχετίζεται με το πώς είμαστε εμείς σήμερα. Αυτή η συγκριτική προσέγγιση στον 20ο αιώνα είχε μια έτσι, πιο έντονη συνέχεια, ειδικά στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μέσα από μια σειρά προσεγγίσεων στα ανθρώπινα ζητήματα, η οποία οδήγησε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε εξελικτική ψυχολογία, evolutionary psychology. Η εξελικτική ψυχολογία, λοιπόν, εξετάζει τις εκδηλώσεις στα συναισθήματά μας και τον τρόπο που είναι διαμορφωμένη η συναισθηματική μας συγκρότηση, κοιτώντας πίσω την εξελικτική μας κληρονομιά. Προσπαθώντας δηλαδή να εξηγήσει το γιατί έχουμε αυτά τα συναισθήματα, αυτές τις εκφράσεις, αυτές τις εκδηλώσεις, πηγαίνοντας πίσω στο τι έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας. Αντίστοιχα, η κοινωνιοβιολογία, δηλαδή η προσέγγιση στα γενικότερα κοινωνικά, στην κοινωνική μας συμπεριφορά, στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, έτσι μια άλλη προσέγγιση που και αυτή αναπτύχθηκε έντονα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, εξετάζει το πώς τα κοινωνικά φαινόμενα εξελίχθηκαν στους διάφορους οργανισμούς, στα διάφορα ζώα, φτάνοντας στους πρόσφατους προγόνους μας, στους υπόλοιπους πιθήκους και τελικά πώς οι πρόγονοι του ανθρώπου και αυτοί διαμόρφωσαν μέσα από μια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους τις σύγχρονες κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Δείχνοντας λοιπόν ότι πολλά πράγματα που εμείς τα βρίσκουμε σήμερα στον τρόπο που υπάρχουν οι κοινωνίες μας, στην ουσία ανάγονται και έχουν τις ρίζες τους στην εξελικτική μας κληρονομιά. Και δεν είναι κάτι το οποίο το δημιουργήσαμε πολύ πρόσφατα. Η εξελικτική ψυχολογία, που είναι ένα κλαδάκι, ένα παρακλάδι στην ουσία της κοινωνιολογίας, βασίζεται σε αυτό που λέγεται περιβάλλον της εξελικτικής προσαρμοστικότητας, το Environment of Evolutionary Adaptedness, δηλαδή λέει ότι επειδή για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοί μας και εμείς οι ίδιοι, το Homo sapiens, το είδος μας, ζούσαμε ως κυνηγοί τροφοσυλλέκτες σε σαβάνες της Αφρικής και τα λοιπά, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, προφανώς πάρα πολλά πράγματα, τόσο στο σώμα μας, όσο και στο νου μας και στο μυαλό μας, στον εγκέφαλό μας, άρα και στη συμπεριφορά μας, διαμορφώθηκαν ως προσαρμογές και μέσα από την αλληλεπίδραση με αυτό το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παράγει συμπεριφορά που θα είναι κατάλληλη στις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες της σαβάνας και ενός κυνηγού τροφοσυλλέκτη και όχι σε αυτό που ζει ο σημερινός άνθρωπος. Γιατί η σύγχρονη ζωή, αυτό που ονομάζουμε πολιτισμό, έτσι, έχει μια ηλικία λίγων χιλιάδων χρόνων και η εξέλιξη δεν προλαβαίνει να αλλάξει ριζικά ό,τι έχει διαμορφωθεί μέσα από εκατομμύρια χρόνια ή μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια έτσι στο παρελθόν. Άρα λοιπόν τα νευρικά μας κυκλώματα είναι σχεδιασμένα από τη φυσική επιλογή για να λύνουν προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πρόγονοί μας στην εξελικτική τους ιστορία και όχι για να λύνουμε τα σημερινά προβλήματα. Και κάνει και διάφορες άλλες υποθέσεις, έτσι ότι διαθέτουμε εγκέφαλο της λίθινης εποχής κτλ. Και ότι υπάρχουν διαφορετικά νευρικά κυκλώματα που εξειδικεύονται σε διαφορετικά προβλήματα καθώς προσαρμόζονταν στο να δίνουν λύσεις σε διαφορετικά ζητήματα του παρελθόντος. Αυτού του τύπου η προσέγγιση στην συναισθηματική μας συγκρότηση και στον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό μας μπορεί να δώσει εξηγήσεις και προσεγγίσεις πολύ ενδιαφέρουσες σε πάρα πολλά χαρακτηριστικά μας, όπως θα δούμε σε λιγάκι, έτσι, μέσα από κάποια πολύ επιγραμματικά ερωτήματα που θα δώσουν. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες συνέπειες, όπως αυτές που αναπτύσσει και περιλαμβάνει η θεωρία που λέγεται συνεξέλιξη γονιδίων πολιτισμού, η οποία βασίζεται στην αρχή ότι τα γονίδια, δηλαδή το γενετικό μας υλικό, στην ουσία αυτό που έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν, κρατούν τα χαλινάρια του πολιτισμού.
Δηλαδή ότι δεν είναι τα πάντα δυνατά. Οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές που έχουμε σήμερα, το τι κάνουμε, έτσι, πώς λειτουργούμε, τι μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα από τον πολιτισμό μας, δεν είναι εντελώς ελεύθερο. Δεν μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε, αλλά περιορίζεται από το τι μας έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν μας. Και αυτή η θεωρία έχει δώσει αρκετές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις επίσης. Και επίσης έχει δώσει και μια εξήγηση για αυτό που λέγεται human universals, δηλαδή τα καθολικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, κάποια από τα οποία βλέπετε σε αυτόν τον κατάλογο πάνω αριστερά στα αγγλικά, δυστυχώς, γιατί δεν έχω βρει τον κατάλογο αυτό στα ελληνικά. Αλλά στην ουσία υπάρχουν διάφορα καθολικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν αναγνωρίσει διάφοροι επιστήμονες, που τα συναντάμε σε όλες τις κοινωνίες. Έτσι, ανεξαρτήτως πολιτιστικής ανάπτυξης, κατάστασης, χαρακτηριστικών κτλ. Και αυτά, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτής της θεωρίας της συνεξέλιξης γονιδίων πολιτισμού, εξηγούνται μέσα από το γεγονός ότι έχουμε κληρονομήσει, μέσα από τη γενετική μας κληρονομιά, συγκεκριμένους περιορισμούς και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα αλλάξουμε μέσα από την πολύ σύντομη ιστορία του πολιτισμού μας. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσες συνέπειες έχει η εξελικτική μας κληρονομιά για την υγεία μας. Έτσι, σας έδειξα κάποια πράγματα πριν για το τι συνέπειες έχει αυτό το ποσοστό του DNA που έχουμε κοινό με τους νεάτερνταλ, που έχουμε κληρονομήσει μάλλον από τους νεάτερνταλ και τους δενίσοβαν, αλλά είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις γενικότερες συνέπειες στην υγεία μας που οφείλονται στην εξελικτική μας κληρονομιά. Και υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος της ιατρικής που λέγεται εξελικτική ιατρική ή ιταρβινική ιατρική, επίσης μπορεί κανείς να την δει, που εξηγεί τα χαρακτηριστικά του σώματός μας που σχετίζονται με ασθένειες και με διάφορα άλλα πράγματα μέσα από το πώς εξελιχθήκαμε από τους πυθίκους προγόνους μας, μέσα από τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στις σαβάνες της Αφρικής μέχρι σήμερα. Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, το «Ιστορία του ανθρώπινου σώματος», που συμπυκνώνει αρκετές τέτοιες πληροφορίες, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, σε εκδόσεις Κάτωπτρο. Και μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με τις συνέπειες της εξελικτικής μας κληρονομιάς στη σημερινή μας κατάσταση. Εννοείται ότι πολύ μεγάλη σημασία έχει και η εξέλιξή μας από τους πυθίκους όσον αφορά τη γλώσσα μας. Έτσι, το πώς εξελίχθηκε η γλώσσα μέσα από τους προγόνους μας, το γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, γιατί τη χρησιμοποιούμε έτσι όπως τη χρησιμοποιούμε και το πώς διαφοροποιήθηκε στις πάρα πολλές διαφορετικές γλώσσες που έχουμε σήμερα και το τι γίνεται με αυτή την εξέλιξη. Η μελέτη της εξέλιξης της γλώσσας είναι άριθα συνυφασμένη με τη μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπου, έτσι, το πότε ακριβώς εμφανίστηκε, τι σχέση έχουν και το κέντρο Broca, αυτό που σας έλεγα πριν, κάποια κέντρα στον εγκέφαλο κτλ., το γιατί εμφανίστηκαν, πώς αναπτύχθηκαν κτλ. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε σήμερα να τα εξηγήσουμε μέσα από την καταγωγή μας από τους προγόνους που σας έδειξα πριν. Και η μελέτη αυτή συνεχίζεται φυσικά και δίνει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με το πώς εξελίσσονται οι γλώσσες και γιατί, και το κατά πόσο έχουμε κάποιους κανόνες, την παγκόσμια γραμματική που έλεγε και ο Τσόμσκι, έτσι, ότι υπάρχει σε όλες τις γλώσσες ένας τρόπος να αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα ανεξαρτήτως το πώς τελικά θα την πραγματώσουμε και το ποια γλώσσα θα μάθουμε. Αλλά υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που ισχύουν παντού και γι' αυτό το λόγο και ο εγκέφαλός μας είναι πάντα πάρα πολύ έτοιμος να μάθει μια γλώσσα και τη μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, παρότι η γλώσσα είναι κάτι πολύ σύνθετο. Έτσι, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά ένα οποιοδήποτε μωρό, αν ζει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που ακούει μια γλώσσα ή από το οικογενειακό περιβάλλον, τη μαθαίνει σίγουρα μεταξύ 1 και 3 ετών, θα μάθει να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα έτσι κι αλλιώς, όσο περίπλοκη και αν είναι. Έτσι, αυτή η ταχύτητα εκμάθησης της γλώσσας δεν μπορεί παρά να έχει γενετική καταβολή. Έτσι, ο εγκέφαλός μας είναι προετοιμασμένος να τη μάθει, ακριβώς εξαιτίας πολλών πραγμάτων που έγιναν στην εξέλιξη του εγκεφάλου μας στο παρελθόν. Αλλά σήμερα οι συνέπειες του εξελικτικού μας παρελθόντος φτάνουν και σε άλλα πράγματα. Υπάρχει κλάδος της οικονομίας που λέγεται evolutionary economics, εξελικτική οικονομία, όπου μελετούν οι οικονομολόγοι αυτοί που ακολουθούν αυτή τη σχολή το πώς συμπεριφερόμαστε ως οικονομικά όντα, ως αγοραστές ή τέλος πάντων και τα λοιπά, ως συμμετέχοντες σε μια παγκόσμια οικονομία, πώς συμπεριφερόμαστε εξαιτίας της εξελικτικής μας κληρονομιάς.
Υπάρχει αυτό το ωραίο βιβλίο πάλι της εκδόσης κάτω, το παιχνίδια που παίζουν τα πρωτεύοντα, το οποίο στην ουσία παρά τον τίτλο του, έτσι όπως λέγεται, ασχολείται πολύ σε μεγάλο ποσοστό με αυτή την εξελικτική οικονομία, εξελικτική οικονομική θα λέγαμε. Και το συστήνω να το διαβάσει κανείς, θα μπορεί να αποκτήσει μια καινούρια και φρέσκια ματιά στο πώς συμπεριφερόμαστε ως οικονομικά όντα σήμερα. Ερμηνείες που γίνονται βάσει του εξελικτικού μας παρελθόντος. Σήμερα φτάνουμε και σε άλλα πράγματα. Να εξηγούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική μας. Υπάρχει ο κλάδος της εξελικτικής ηθικής που εξηγεί το γιατί είμαστε ηθικά όντα και το γιατί η ηθική μας είναι αυτή που είναι. Γιατί οι ηθικοί μας κανόνες είναι αυτοί που είναι και δεν είναι διαφορετικοί. Για να αποκτήσει νόημα έτσι, το ηθικό περιεχόμενο που έχουμε σε κάποιες αρχές και στον τρόπο που λειτουργούμε, μπορούμε να το καταλάβουμε αν πάμε πολύ πίσω στο παρελθόν μας και δούμε το πώς εξελιχθήκαμε ως κοινικοί τροφοσυνδέκτες, αλλά και ως πίθηκοι. Έτσι, ακόμα πιο πίσω. Δεν είναι προφανή κάποια πράγματα που τα θεωρούμε σήμερα ηθικά ή κάποια άλλα που δεν τα θεωρούμε. Έτσι, έχουν μια εξήγηση βιολογική και εξελικτική το πώς ξεκίνησαν. Τουλάχιστον οι απαρχές τους. Το πώς διαμορφώνονται σήμερα σε μια σύνθετη κοινωνία φυσικά αποκτά και νέες διαστάσεις, αλλά το πώς ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα, σε ποια κατεύθυνση κινούνται και σε ποιο εύρος εξελίσσονται οι ηθικές μας αρχές, μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα αν το δει μέσα από την εξελικτική οπτική γωνία. Και φτάνει ακόμα η εξελικτική ερμηνεία αυτή, έτσι, μέσα από το παρελθόν μας, και στην τέχνη και στην αισθητική. Υπάρχουν αρκετές δουλειές σήμερα που μελετούν το πώς αντιλαμβανόμαστε, το πώς λειτουργεί το αισθητικό κριτήριο, έτσι, η δημιουργικότητα, η καλλιτεχνική, η αντίληψη της τέχνης μέσα από το εξελικτικό μας παρελθόν, έτσι, μέσα από το πώς εξελιχθήκαμε τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια. Και έχουν βγει πολύ ενδιαφέρουσες θεωρίες και πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του καλλιτεχνικού αισθητηρίου, που είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα να εξηγήσει κανείς εξελικτικά, βέβαια, γιατί το καλλιτεχνικό ένστικτο, ας πούμε, και η τέχνη, γενικότερα η αντίληψη της τέχνης, είναι αρκετά σύνθετο ζήτημα και έχει αποκτήσει πολύ περίπλοκες διαδρομές μέσα στην πρόσφατη πολιτισμική ιστορία. Αλλά παρά τα αυτά, μπορούμε να βρούμε αρκετά ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις μέσα από την εξελικτική προσέγγιση. Έτσι, αυτό το βιβλίο, η μουσική ως βιολογία, που είχα την τύχη κιόλας να το μεταφράσω και εγώ από τις εκδόσεις Κάτωπτρο, είναι ένα πολύ ωραίο τέτοιο παράδειγμα που εξηγεί τη μουσική μέσα από την εξέλιξή μας. Πολύ απλά, ας πούμε, έτσι, ως παράδειγμα να σας πω ότι θέτει το πολύ απλό ερώτημα τι το ιδιαίτερο έχουν κάποιοι συνδυασμοί ήχων μέσα από το άπειρο σύνολο των δυνατών συνδυασμών ήχων, ώστε εμείς να τους αντιλαμβανόμαστε ως αρμονικούς. Γιατί αυτό που αισθανόμαστε ως μη φάλτσο, έτσι, τους αρμονικούς ήχους που δεν είναι φάλτσοι, αυτούς δηλαδή που χρησιμοποιούμε στη μουσική, είναι συγκεκριμένοι συνδυασμοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ λίγοι συγκριτικά με τους όλους πιθανούς συνδυασμούς που θα μπορούσαν να έχουν οι ήχοι γύρω μας. Έτσι, και έχει βρεθεί λοιπόν από διάφορες μελέτες ότι αυτοί οι ήχοι και αυτές οι σχέσεις ανάμεσα στους ήχους που θεωρούμε αρμονικούς αντιστοιχούν στις ηχητικές διακυμάνσεις της ομιλίας μας όταν εκφράζουμε διαφορετικά συναισθήματα. Στην ουσία, δηλαδή, η μουσική εξελίχθηκε μέσω του μουσικού πλεονεκτήματος που είχε το να αναγνωρίζουμε τις αποχρώσεις στα συναισθήματα των συνανθρώπων μας. Έτσι, σχετίζεται η αντίληψη της μουσικής και η ίδια η μουσική ως φαινόμενο στην ουσία με την ομιλία μας, με τον τρόπο που εκφράζουμε συναισθήματα μέσα από τους ήχους που παράγουμε όταν μιλάμε. Και αυτό αποδεικνύεται με πάρα πολύ ξεκάθαρους τρόπους, το πώς σχετίζονται τα μουσικά διαστήματα με τα διαστήματα που έχουν οι ήχοι που βγάζουμε όταν εκφράζουμε διαφορετικά συναισθήματα, όταν είμαστε λυπημένοι, όταν είμαστε χαρούμενοι κτλ. Και είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί κανείς να δει κάποια πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, καταλαβαίνοντας το πώς υπήρξε ένα προσαρμοστικό πλεονέκτημα στους προγόνους μας να μπορούν να ζουν σε μια σύνθετη κοινωνία, σταδιακά φυσικά μέσα από χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Έτσι, καταλαβαίνοντας και αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα των συνανθρώπων τους, και αυτό το πράγμα έδωσε στον εγκέφαλο την αίσθηση της αρμονικότητας και την αντίληψη των ήχων ως αρμονικούς, κάτι που οδήγησε στην χρήση της μουσικής για να εκφράζουμε συναισθήματα.
Έτσι, είναι ένα πολύ εντυπωσιακό, μια πολύ εντυπωσιακή προσέγγιση που προφανώς έχει ακόμα να δώσει πολλά πράγματα στο μέλλον, γιατί είναι πολύ πρόσφατες όλες αυτές οι εξηγήσεις και αυτές οι θεωρήσεις. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε πολύ απλά ερωτήματα που αφορούν την σωματική κατασκευή μας, ας πούμε, όπως το γιατί πνιγόμαστε όταν τρώμε, έτσι, κάτι το οποίο οδηγεί στο θάνατο αρκετών χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. Έτσι, και το οποίο ακούγεται παράλογο, μια βασική λειτουργία όπως είναι το να τρώει κανείς, να οδηγεί και στον θάνατό μας, έτσι, στον κίνδυνο να πεθάνουμε, το οποίο και αυτό μπορεί κανείς να το εξηγήσει εξαιρετικά και μόνο, που έχει να κάνει με το πώς άλλαξε η σχέση του φάρυγγά μας με το λάρυγγα για να μπορούμε να μιλάμε κτλ. Το γιατί το μάτι μας, ενώ μοιάζει με αυτό των χταποδιών και των άλλων κεφαλοπόδων, είναι ελαττωματικό σε σχέση με το μάτι εκείνων, γιατί έχει ένα τυφλό σημείο, υπάρχει ένα τυφλό σημείο στο μάτι μας, ενώ στα κεφαλόποδα δεν υπάρχει. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή πράγματα κατασκευαστικά του σώματός μας που αναπόφευκτα μπορούμε να τα εξηγήσουμε μέσα από την εξέλιξη. Αυτό θα μου πείτε δεν είναι και πολύ φοβερό και τρομερό να το σκεφτεί κανείς, γιατί προφανώς από τη στιγμή που εξελιχθήκαμε κι εμείς μέσα από τους πιθήκους προγονούς μας, θα έχουμε κι εμείς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Μπορούμε να δούμε τις συνέπειες αυτής της εξελικτικής μας πορείας και σε άλλα πράγματα, όπως είναι η συμπεριφορά μας. Έτσι, γιατί ζηλεύουμε, ας πούμε. Σας έλεγα πριν για την εξελικτική ψυχολογία. Έτσι, εκεί το να εξηγήσει το κανείς το γιατί να υπάρχει αυτό το αίσθημα, το οποίο δεν είναι τόσο αθώο όσο νομίζουμε. Έτσι, 30% των φόνων γυναικών στη ΣΥΠΑ ανάμεσα το 1976 και το 2005 έγιναν από τον σύντροφό τους, ενώ μόνο το 5% των φόνων ανδρών έγιναν από τους συντρόφους τους. Έτσι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό φόνων που γίνεται εξαιτίας ζήλιας. Εντάξει, το ξέρουμε, ακούμε για γυναικοκτονίες τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς. Έτσι, είναι ένα παράλογο συνέστημα η ζήλια. Γιατί να υπάρχει, τι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί κάτι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε για ποιο λόγο. Το αποφασίζουμε, ή είναι κάτι το οποίο δημιουργείται λόγω ενός συγκεκριμένου εξελικτικού παρελθόντος. Το γιατί ερωτευόμαστε, έτσι κι αλλιώς. Η αναπαραγωγή στους περισσότερους οργανισμούς γίνεται χωρίς ιδιαίτερες σχέσεις, χωρίς περιπλοκές από έρωτες και πάθη και στενοχώριες και χαρές και τέτοιες. Έτσι, εμείς γιατί να ερωτευόμαστε, υπάρχει κάποιος λόγος που το κάνουμε. Η παράλογη αυτή συμπεριφορά του έρωτα, και αυτή μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν δούμε τον εαυτό μας να εξελίσσεται μέσα από τους πυθίκους προγόνους μας, όσο και αν ακούγεται αυτό λίγο αντιφατικό. Γιατί σε κάποιες κοινωνίες επικρατεί η μονογαμία, ενώ σε άλλες η πολυγαμία. Έτσι, έχουμε διαφορετικά συστήματα ζευγαρώματος, ας πούμε, γάμων κτλ. Σε διαφορετικές κοινωνίες, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες υπάρχει κάθε κοινωνία. Πράγματα τα οποία τα συναντάμε και σε άλλους οργανισμούς. Σε κάποιους οργανισμούς έχουμε μονογαμικές σχέσεις, άλλες πολυγαμικές κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό και μπορούμε να το εξηγήσουμε γιατί μια κοινωνία είναι πολυγαμική και άλλη μονογαμική. Και αυτό πάλι μέσα από την εξελικτική μας ιστορία μπορούμε να το εξηγήσουμε. Γιατί η αιμομιξία θεωρείται ανήθικη και απαγορεύεται σε όλες τις κοινωνίες. Για ποιο λόγο. Υπάρχει κάποιος λόγος. Το θεωρούμε προφανές ότι η αιμομιξία είναι κάτι ανήθικο ή κάτι μη αποδεκτό τέλος πάντων. Αλλά για ποιο λόγο να είναι. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει με την εξελικτική μας κληρονομιά. Όπως το γιατί είμαστε τόσο ευαίσθητοι, αλλά ταυτόχρονα επιρρεπείς στην εξαπάτηση. Έχουμε μηχανισμούς που αμέσως αντιλαμβανόμαστε αν κάποιος μας κοροϊδεύει ή νομίζουμε ότι αντιλαμβανόμαστε, ή τέλος πάντων επιχειρούμε να αντιληφθούμε αν κάποιος μας κοροϊδεύει ή αν μας εξαπατά. Εξοργιζόμαστε όταν αντιληφθούμε την εξαπάτηση, αλλά ταυτόχρονα όλοι μας κάνουμε μικρότερες ή μεγάλες εξαπατήσεις. Και είμαστε πολύ επιρρεπείς σε αυτό. Από τα λίγα λεφτά που θα γλιτώσουμε από την εφορία μέχρι πιο σοβαρές εξαπατήσεις για κάποιους. Από το μικρό ψέμα, από τα λευκά ψέματα που λέμε, ας πούμε, μεταξύ φίλων, ξέρω εγώ, στους συντρόφους μας κτλ. Είναι κάτι την εξαπάτηση χρησιμοποιούμε καθημερινά. Γιατί να είμαστε επιρρεπείς στην εξαπάτηση. Έτσι, π.χ. άλλα κοινωνικά είδη, όπως τα μυρμήγκια, ξέρω εγώ, δεν διανοούνται να εξαπατήσουν κανέναν. Είναι πάντοτε ειλικρινείς αυτό που κάνουν. Έτσι, και πολλοί άλλοι οργανισμοί. Είναι πάντοτε ειλικρινείς στην κοινωνική του ζωή. Εμείς είμαστε επιρρεπείς στην εξαπάτηση, αλλά και ταυτόχρονα πολύ ευάλωτοι και ευαίσθητοι σε αυτήν, για την ανίχνευσή της δηλαδή, και θέλουμε να την τιμωρούμε. Δηλαδή είναι αντιφατικές συμπεριφορές, που όμως είναι χαρακτηριστικές όχι μόνο δικές μας, αλλά και των συγγενών μας, των χιμπατζίδων, έτσι, των γοριλών κτλ. Είναι χαρακτηριστικά των πιθήκων στην ουσία. Μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε πολλά τέτοια πράγματα, αν δούμε την εξελικτική μας κληρονομιά και καταλάβουμε το ποιοι είμαστε μέσα από αυτήν. Φυσικά, για να την καταλάβουμε, πρέπει να την γνωρίσουμε. Έτσι, σήμερα κάναμε μια
συνοπτική και γρήγορη αναδρομή στο εξελικτικό μας παρελθόν για να έχουμε μια ιδέα περίπου πώς φτάσαμε στο να έχουμε το σημερινό άνθρωπο. Έτσι, και μέσα από αυτό μπορεί κανείς να αρχίσει να προβληματίζεται λιγάκι για κάποια πράγματα, για το τι είναι αυτό που μας οδήγησε στο σήμερα. Έτσι, ξεκινήσαμε από μια απλή συγκυρία. Ένας αστεροειδής που έπεσε πάνω στον πλανήτη και εξαφάνισε πάρα πολλούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών τους δεινοσαύρους και άλλα μεγάλα ερπετά που κυριαρχούσαν στον πλανήτη εκείνη την περίοδο, και έδωσε την ευκαιρία στα θηλαστικά τους προγόνους μας να διαφοροποιηθούν και τελικά να μπορέσουν να καταλάβουν πολλές οικοθέσεις, όπως λέμε, πολλούς ρόλους στο περιβάλλον, και τελικά να δώσουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν και τα πρωτεύοντα που ήταν η δική μας πρόγονοι. Έτσι, άλλες συγκυρίες που μας έδωσαν την ευκαιρία να υπάρχουμε ήταν η εναλλαγή του κλίματος μέσα από τις εποχές των παγετώνων, τις κάπου 25 με 30 που έγιναν τα τελευταία 2,5 εκατομμύρια χρόνια, όπου το κλίμα άλλαζε διαρκώς κάθε 100.000 χρόνια από πάρα πολύ κρύο και ξηρό σε πολύ ζεστό και υγρό. Έτσι συρρυκνώνονταν δάση. Άρα αυτό ώθησε τους πιο πρόσφατους προγόνους μας να φύγουν από τα τροπικά δάση, να βγουν στη σαβάνα, να αναπτύξουν τρόπους να βρίσκουν τροφή, νερό κτλ. Να αναπτύξουν δηλαδή την ικανότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία, τον εγκέφαλό τους περισσότερο, έτσι να δίνουν λύσεις πιο σύνθετες και να οδηγηθούμε πλέον στην ανάπτυξη πιο σύνθετης συμπεριφοράς, μεγαλύτερου εγκεφάλου κτλ. Δηλαδή, συγκυρίες βοήθησαν στο να υπάρξουμε και ταυτόχρονα το από πού ήρθαμε, από πού προήρθαμε, από τους ποιους πιθήκους προήρθαμε, με ποια ιστορία καθόρισε σε μεγάλο ποσοστό και το ποιοι είμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε και το τι κάνουμε. Φυσικά, τα τελευταία 2-3 χιλιάδες χρόνια η σύνθετη πολιτισμική μας ζωή έχει και αυτή επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα και έχει αλληλεπιδράσει με αυτή την κληρονομιά, την εξελικτική, σε μια προσπάθεια μάλιστα να την καταστήλει κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί κανείς να δει τον πολιτισμό όλων σαν μια προσπάθεια να αποπέμψουμε από εμάς ό,τι βιολογικό υπάρχει, ό,τι βιολογική κληρονομιά, ό,τι μας έχει καθορίσει στο παρελθόν μας το απότερο και να αποφασίζουμε εν τέλει εμείς οι ίδιοι το τι θέλουμε και ποιοι θέλουμε να είμαστε. Φυσικά απέχουμε πολύ από το να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Προσπαθούμε να το κάνουμε και μέσα από την τεχνολογία μας και μέσα από σύνθετες προσεγγίσεις, ας πούμε, στην ηθική μας, στην ομολογία μας, στη συμπεριφορά μας, σε διάφορους κοινωνικούς θεσμούς, σε αλλαγές που κάνουμε κτλ. Αλλά αν δεν κατανοήσουμε και τους περιορισμούς που μας βάζει η βιολογία μας και η εξελικτική μας κληρονομιά, στο τι μπορούμε να κάνουμε εύκολα, τι μπορούμε πιο δύσκολα, τι είναι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι προφανές και φυσικό και δεν ξέρω εγώ τι φυσιολογικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ένας περιορισμός που μας έχει θέσει το παρελθόν μας, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτή την αυτονομία τέλος πάντων που φανταζόμαστε ότι θα θέλαμε να έχουμε, ώστε να ορίζουμε εμείς οι ίδιοι τα δικά μας θέματα όπως εμείς αποφασίζουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν, ζούμε σε μια ενδιάμεση κατάσταση όπου έχουμε πράγματα που τα κάνουμε επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε λόγω της κληρονομιάς μας και πράγματα τα οποία προσπαθούμε και τα αλλάζουμε έτσι, μέσα από λογικές, ορθολογικές αποφάσεις. Και είμαστε σε μια πορεία τέτοια. Έτσι, για να έρθω και στην επικαιρότητα, στο πολύ πρόσφατο παράδειγμα που έχουμε αυτές τις μέρες στη συζήτηση αυτή με τα ομόφυλα ζευγάρια, τους γάμους και τη δημοπρασία κτλ., όπου εκεί εμπλέκονται πολλές τέτοιες σκέψεις, πολλά τέτοια ζητήματα που κάποιοι τα θεωρούν φυσιολογικό το να υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικά φύλλα ως γονείς και τα λοιπά, γιατί έτσι νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι, και δεν κατανοούν ότι αυτό απλώς είναι το τι μας επιβάλλει η εξελικτική μας κληρονομιά να νομίζουμε ότι είναι. Έτσι, γιατί αυτό η φυσική επιλογή ευνόησε κάποια στιγμή να συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους και δεν έχει καμία σχέση ούτε με φυσιολογικότητα ούτε με τίποτα τέτοιο. Είναι απλώς μια δέσμευση έτσι, στον τρόπο που σκεφτόμαστε για αυτά τα πράγματα. Το απλοποιώ πάρα πολύ, αλλά μπορεί κανείς να το σκεφτεί και κάπως έτσι. Τέλος πάντων, να μην σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι είπαμε ίσως παραπάνω από όσα έπαιρνε σε αυτή την ώρα μια ώρα που μιλάω. Έτσι, ίσως έπρεπε να έχω μιλήσει λιγότερο, αλλά νομίζω ότι για να καταφέρουμε να περιγράψουμε έτσι λιγάκι την εξέλιξη την ανθρώπινη και να καταλάβουμε περίπου πώς βρεθήκαμε σήμερα
σε αυτόν τον πλανήτη και πώς είμαστε, ότι δεν γινόταν να αποφύγουμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, στη διάθεσή σας έτσι, να τις απαντήσω. Να δούμε αν κάποιο έχει ερώτηση. Είναι κάποιο που θέλει να κάνει μια ερώτηση. Εγώ βλέπω κάποια χέρια να σηκώνονται, οπότε... Νομίζω ότι κάτι είχε πρόβλημα ο ήχος. Βλέπω την Γεωργία Ναθαναήλ. Ας Για δώσουμε δόνες. το λόγο στον Αντώνη καταρχάς. Αντώνη, μπορείς. Στη Γεωργία, άμα θες να δώσεις, μια που είναι φιλοξενούμενη. Ως υπότης, δηλαδή. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και αυτό ένα σύμπτωμα εξελικτική στην Εξελιστικό. περιφορά. Ναι, εντάξει, να το δεχτώ ότι εξελικτικά να πάρω το λόγο. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι, μου φάνηκε ότι έγινε ένας παραλληλισμός της εξέλιξης του ανθρώπου, δηλαδή από εδώ και πέρα, ότι θα θεωρηθεί μια πρόοδος για τον άνθρωπο, η επικράτηση ενός ορθολογιστικού τρόπου αντίληψης. Αυτό γιατί θεωρούμε δηλαδή ότι είναι βέλτιστο, ότι είναι προτιμότερο από κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι το θεωρούν όλοι οι άνθρωποι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα ήμασταν καλύτερα να ζούσαμε έτσι όπως οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες στο παρελθόν. Ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη. Ελεύθεροι είμαστε να έχουμε απόψεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αυτή η άποψη, το ότι δεν είναι αυτό το πράγμα το επιθυμητό, είναι μια άποψη ορθολογική, που προκύπτει από κάποια ορθολογική σκέψη. Άρα λοιπόν, στην ουσία δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη δυνατότητά μας να σκεφτόμαστε ορθολογικά. Και αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως το κάνει, είναι αυτό που κάνει ο πολιτισμός τα τελευταία λίγες χιλιάδες χρόνια. Προσπαθεί δηλαδή να διαμορφώσει ένα περιβάλλον πέρα και έξω από το τι μας επιβάλλει η κληρονομιά μας η βιολογική. Ούτως ή άλλως το κάνουμε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι επιθυμητό ή όχι, αλλά είναι αυτό που κάνουμε, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και αυτό που μας αρέσει να κάνουμε τελικά και θεωρούμε στις περισσότερες εκδηλώσεις μας ως πιο λογικό, πιο επιθυμητό, με την έννοια ότι είναι αυτό που οδηγεί σε πιο ευνοϊκά αποτελέσματα για την καλή μας συμβίωση. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι οδηγούμαστε σε περιβαλλοντική καταστροφή δεν οφείλεται σε ορθολογική σκέψη. Η ορθολογική σκέψη θα μπορούσε να είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να μας αποτρέψει από το να οδηγηθούμε σε περιβαλλοντική καταστροφή. Το γεγονός ότι οδηγούμαστε σε πολέμους, ας πούμε, και σε συγκρούσεις δεν οφείλεται σε ορθολογική σκέψη. Αντιθέτως, η ορθολογική σκέψη θα μπορούσε να μας αποτρέψει από αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο απότερο λόγο που αυτό είναι κάτι καλύτερο ή όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό κάνουμε ως άνθρωποι ούτως ή άλλως. Αυτό μας βγαίνει να κάνουμε. Παρόλο που θεωρούμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να είναι και πηγή δυστυχίας. Σύμφωνα με τον Καλά, Φρόιντ. Όχι, δεν είναι πηγή δυστυχίας. Άμα ήταν, δεν θα τον αναπτύσσαμε. Εντάξει, δεν το θεωρούμε. Αυτό επειδή το είπα Φρόιντ τώρα κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Εντάξει. Ήταν ωραίος κάτσι, έτσι, clickbait τίτλος για βιβλίο, αλλά της ουσίας δεν είναι πηγή δυστυχίας. Ο πολιτισμός είναι πηγή ευτυχίας. Οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι από ό,τι ήταν ως κυνηγοί τροφοσύλλεκτες. Δηλαδή, σκεφτείτε τη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος κινδυνεύει κάθε μέρα από να τον φάνε τα λιοντάρια, κινδυνεύει κάθε μέρα από ένα σωρό ασθένειες που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, δεν ξέρει τι γίνεται όταν στράφει ο ουρανός και φοβάται, ξέρει ότι θα πεθάνει, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, ας πούμε, την ασθένεια του παιδιού του, ξέρω εγώ, που πεθαίνουν τα παιδιά πολύ εύκολα. Έτσι, δεν νομίζω ότι αυτό έχει και πολύ ευτυχία, έτσι, με τέτοια ζωή. Σε σημερινή εποχή είναι πολύ περισσότερο το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν καλύτερα από τότε. Ευχαριστώ πολύ και για όλη την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, νομίζω ότι τώρα μπορείς εσύ να κάνεις την ερώτησή σου ή να την τοποθέτησή σου. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σπύρο για την εκπληκτική ξενάγηση στο είδος μας. Δεν ξέρω τι είδος ξεναγός είναι αυτός, αλλά είσαι καταπληκτικός. Θα πω μια μικρή ιστορία που νομίζω ότι σχετίζεται με το θέμα.
Στο οροπέδιο του Καθαρού στο Λασίθι είχαν βρεθεί κάτι περίεργα κόκαλα, πολύ μεγάλα, τα οποία οι κάτοικοι τα είχαν μέσα στον τρόπο σκέψης τους θεωρήσει ότι ήταν κάποιοι διγενείδες, ας πούμε, κάποιοι υπεράνθρωποι που ζούσαν κάποτε σε αυτά τα μέρη. Η επιστήμη κατέληξε στο ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό που σχετίζεται με την διάλεξή σου τη σημερινή. Παλιότερα, στα εκατομμύρια χρόνια που ανέφερες και εσύ, η σύνδεσή μας με την Αφρική ήταν ευκολότερη, διότι η θάλασσα κατέβαινε και μπορούσαν πολύ ευκολότερα τα είδη και τα ανθρώπινα, ας πούμε, είδη να μεταναστεύουν. Έτσι είχαν βρεθεί εδώ υποπόταμοι. Όταν ανέβηκαν τα νερά, οι υποπόταμοι δεν έβρισκαν την τροφή που ήθελα και κατέληξαν σε νανισμό. Άρα τα κόκαλα αυτά που θεωρούνταν για υπερμεγέθης ανθρώπους ήταν τελικά κόκαλα νάνων υποπόταμων. Αυτό σχετίζεται με το θέμα του νανισμού και που ανέφερε στην ομιλία σου. Ναι, αν θες, Αντώνη, να συμπληρώσω εδώ ότι έχει ενδιαφέρον μια υπόθεση σε αυτό το θέμα, ότι σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιους παλαιοντολόγους, όλος ο μύθος για τους πολύφημου και τα λοιπά, των κυκλόπων, έτσι, όλη η ιστορία αυτή της μυθολογίας για τους κύκλοπες βασίζεται στο ότι οι άνθρωποι έβρισκαν απολιθωμένα οστά ελεφάντων ή νάνων ελεφάντων ή τέλος πάντων λίγο μεγαλύτερων ελεφάντων, όπως αυτά έχουν βρεθεί πάρα πολλά σε πολλά νησιά και στην Κρήτη και στη Δήλο και σε άλλα μέρη, τα οποία έχουν, αν δει κανείς το κρανίο, ας πούμε, του ελέφαντα, το βασικό οστό του κρανίου του ελέφαντα, έχει στη μέση, στο πάνω μέρος, μια μεγάλη οπή. Έτσι είναι στην ουσία εκεί που συνδέεται με την προβοσκίδα, που περνάει μέσα η προβοσκίδα για να συνδεθεί με τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Και αυτό θύμιζε στους ανθρώπους σαν ένα μεγάλο κρανίο ανθρώπινο, που στη μέση είχε ένα μεγάλο μάτι. Έτσι, επάνω το. Οπότε στην ουσία θεώρησαν ότι υπήρχαν στο παρελθόν κάποιοι τεράστιοι άνθρωποι με ένα μάτι στην κορφή. Είναι αλήθεια ότι τα απολιθώματα και πολλά ευρήματα τέτοια, όταν οι άνθρωποι στην προεπιστημονική περίοδο που δεν είχαν τον τρόπο να τα εξηγήσουν, τα εξηγούσαν με ωραίους τρόπους, μυθολογικούς, παράξενους ή τέλος πάντων άλλους που οδηγούν σε ωραίες ιστορίες, αλλά προφανώς είναι εντελώς λανθασμένες. Και σήμερα ξέρουμε ότι ναι, είχαμε και νάνους ελέφαντες και νάνους υποποτάμους και διάφορα άλλα. Και στην Κύπρο και στην Κρήτη και σε πολλά άλλα μέρη. Ένα δεύτερο ερέθισμα που μου ανακάλεσε η ομιλία σου ήταν η επίσκεψή μου σε μια πρόσφατη έκθεση χειροπελέκων εργαλείων που έφτιαχναν οι πρόγονοι μας πριν 2 εκατομμύρια χρόνια και προς τα εμάς. Και όταν τα είδα στο Μουσείο Μπενάκη, μάλιστα είναι ένα Γαλανίδου, ήταν μία από τις καθηγήτριες που είχαν συμβάλει σε αυτή την έκθεση, ήταν διεθνής έκθεση τέτοιων εργαλείων αρχαίγωνων, είδα ότι ένα από τα πιο παλιά ήταν στην περιοχή της Παλαιστίνης Ισραήλ. Και το σχόλιο στο Ηλεζάντας, στο έκθεμα, ανέφερε την αισθητική, ως πρόγονη αισθητική, ας πούμε, των ανθρώπων που το κατασκεύασαν, των ανθρωποειδών που το κατασκεύασαν. Και εγώ σκέφτηκα, μα πώς μιλάμε για την αισθητική, που σωστά μιλάμε, και παραλείπουμε την άλλη χρήση αυτών των
των εργαλείων που ήταν πάρα πολύ πρόσφατος ο πόλεμος που είχε ξεκινήσει όταν πήγα εκεί στην Παλαιστίνη. Δηλαδή αυτοί οι χειροπέλεκες έχουν και αυτή την πλευρά την αισθητική, την καλλιτεχνική κλπ. Αλλά σίγουρα υπήρχε νομίζω και από τότε και η άλλη πλευρά, η αρπακτική, η φωνική στα πράγματα. Και η τελευταία μου παρατήρηση έχει σχέση με το θέμα επικαιρότητας που έθιξες και είναι η εξής ερώτηση. Ομοφιλοφιλία υπάρχει σε άλλα είδη? Ναι, εννοείται. Υπάρχει σε πάρα πολλά είδη. Ομοφιλοφιλία υπάρχει σε πολλά είδη και μάλιστα σε κάποια από αυτά υπάρχει και λόγος που... Δηλαδή είναι και, σε κάποια είναι τυχαίο. Είναι, εντάξει, μες στην παραλλαγή της συμπεριφοράς που υπάρχει σε διάφορα πράγματα υπάρχει και αυτό. Αλλά σε κάποια είδη είναι και, έχει επιλεγεί κιόλας, έχει και λόγο που υπάρχει, δηλαδή ως πλεονέκτημα, γιατί προσφέρει είτε μειωμένες συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη του ίδιου φύλου, είτε προσφέρει μία διέξοδο για επιπλέον βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν κάποια ομοφυλόφιλα μέλη της κοινότητας, ας πούμε, σε κάποιους άλλους που αναπαράγονται όταν δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να αναπαραχθούν όλα τα μέλη της, του πληθυσμού κτλ. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι λόγοι που μπορεί να υπάρχει ομοφιλοφιλία, αλλά σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε σε δεκάδες, ίσως εκατοντάδες άλλους οργανισμούς. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στον άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάζω να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Μάλλον μας έχετε αφήσει όλους άφωνους, κύριε Σπίτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και η ώρα και έχουν κουραστεί οι άνθρωποι. Εντάξει, αλλά ναι, δεν ξέρω. Εγώ, όσον αφορά την αισθητική, τώρα αυτό που ανέφερε ο Αντώνης πριν, ναι, εντάξει, η αισθητική είναι κάτι το οποίο δημιουργείται σταδιακά. Δεν είναι κάτι το οποίο εξ αρχής, δηλαδή όταν έφτιαχναν οι άνθρωποι τις πρώτες πέτρες που χρησιμοποιούσαν για να κόβουν ξέρω, δέρματα ή κάτι τέτοιο, ότι θα είχαν στο μυαλό τους να τους φτιάξουν πόσο συμμετρικές και ωραίες. Ήταν η χρηστικότητα που οδηγούσε σε κάτι συμμετρικό ή κάτι τέτοιο. Ήταν αυτό που μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει καλύτερα. Ήταν πιο αποτελεσματικό. Και η έννοια της αισθητικής δημιουργήθηκε σταδιακά μέσα στον χρόνο, καθώς ο εγκέφαλος γινόταν πιο σύνθετος και μπορούσε να αναγνωρίζει πιο σύνθετα πρότυπα κτλ. Είναι κάτι το οποίο σταδιακά έρχεται. Αλλά σίγουρα, εντάξει, σίγουρα όχι 2 εκατομμύρια χρόνια πριν, γιατί τότε ήταν πολύ απλά τα εργαλεία, ήταν οι πρώτες ενδείξεις εργαλείων στο Homo habilis, ας πούμε, που έχουμε κάποιες απλές πέτρες που χρησιμοποιούσε. Αλλά όταν φτούμε στο Homo sapiens, ας πούμε, που έχουμε σίγουρα πιο σύνθετες εκδηλώσεις, όπως η ζωγραφική, αυτό που ξέρουμε, τη ζωγραφία στα σπήλαια, το λασκό, ξέρω, κτλ. Εκεί πλέον είναι και αρκετά υψηλής αισθητικής αυτά που έχουν κάνει. Έτσι, οι ζωγραφίες κτλ. Δείχνουν δηλαδή ότι πέρα από τη χρηστικότητα, το ότι να κάνουμε κάτι που να είναι χρήσιμο και, και εύχριστο και βολικό, ενδιέφερε τους ανθρώπους πλέον και το να, είναι και, να φτιάχνουν και ωραία πράγματα. Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε και πολύ έτσι, ανεπτυγμένο καλλιτεχνικό ένστικτο ήδη αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Αυτό που ανέφερες για τη μουσική μου γεννά τη σκέψη ότι η αισθητική, το μη φάλτσο ας πούμε στη μουσική ή η καλλιτεχνική αισθητική σε κάποιο γλυπτό ή εργαλείο σχετίζεται με τη λειτουργικότητα, δηλαδή δεν είναι άσχετη η λειτουργικότητα με την αισθητική, δεν είναι άλλο σιρτάρι, είναι μαζί. Ναι, μα εννοείται, είναι εντυπωσιακό το πόσο ταιριάζουν τα μουσικά διαστήματα, οι κλίμακες κτλ. Με τον τρόπο που εκφράζουμε τα συναισθήματά μας στο λόγο. Έχει πολύ μεγάλη έτσι, αντιστοιχία δηλαδή το ένα με το άλλο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι από ένα άπειρο σχεδόν συνδυασμό ήχων που θα μπορούσε κανείς να αντιλαμβάνεται, έτσι, είναι ένα πολύ μικρός ο αριθμός ο οποίος θεωρούμε ότι είναι αρμονικός, ότι είναι αρμονική. Έτσι, οπότε και αυτοί μάλιστα ταιριάζουν πάρα πολύ με τους ήχους που παράγουμε όταν μιλάμε και εκφράζοντας συναισθήματα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι τυχαίο. Έτσι, προφανώς το ένα έχει σχέση με το άλλο. Το ένα οδήγησε στο άλλο. Υπήρχε μια αντιλεπίδραση ανάμεσα στην έκφραση των συναισθημάτων, είτε με τρόπο μουσικό, είτε με τρόπο πιο απλό, ας πούμε, πιο άμεσο.
Εδώ Γι' αυτό νομίζω και λέω. είναι Ναι. αυτό που λέμε με τις κλίμακες της Μινόρε και της Ματζόρε ή Μίζωνες και Ελάσσονες, που γενικά στο μυαλό μας υπάρχει και λέμε αυτό είναι Ματζόρε. Δηλαδή είναι πιο εύθυμο, αυτό είναι Μινόρε. Και η διαφορά, ας πούμε, να το σκεφτεί κανείς μουσικά στην κλίμακα, είναι πως ποια είναι η σχέση στις τρεις νότες, πως έχουμε μεταθέσει δηλαδή το ημιτόνιο από εδώ ή από εκεί, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν έχει κάτι άλλο στο αυτί μας. Εννοείται, εννοείται. Και σχετίζεται και με την ομιλία και με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, γι' αυτό και κάποιες γλώσσες που η έκφρασή τους, τα νοήματά τους και ο τρόπος που εκφράζουν συναισθήματα κτλ. Βασίζεται πολύ στον τονισμό, στην τονικότητα και στις αποχρώσεις, έτσι, όπως είναι τα κινέζικα, ας πούμε. Εκεί έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που είναι, πώς το λένε, ακριβείς στο αυτί, έχουν ακριβές αυτί. Δηλαδή μπορούν και καταλαβαίνουν την τονικότητα πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ξέρω, σε άνθρωποι που χρησιμοποιούν γλώσσα όπως η ελληνική, που δεν βασίζεται στις αποχρώσεις, έτσι, που είναι, όπως και να πούμε, το «α», «α» θα είναι, δεν αλλάζει. Ενώ για τους Κινέζους είναι, ξέρω, 5-6 διαφορετικά, έτσι, και που εκφράζουν διαφορετικά πράγματα. Οπότε εκεί λοιπόν αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με το πώς αντιλαμβάνεσαι τη μουσική. Παρότι ότι η βάση παραμένει ίδια και στις δύο γλώσσες, έτσι, και το υπόστρωμα από κάτω. Ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή καλύτερα να ήμασταν Κινέζοι για να είχαμε πιο καλό μουσικό αυτή. Καλά, δεν ξέρω. Το καλύτερο μας Κινέζοι είναι πολύ γενικό. Αλλά. Εντάξει, κάποιος μουσικός ίσως να το προτιμούσα για αυτό τον λόγο, αλλά υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που ίσως δεν θα το προτιμούσα. Δεν ξέρω. Θα θυμίσω του Σεφέρη το σχόλιο για τη γλώσσα του Ερωτόκριτου και για το 15σύλλαβο, ότι ταιριάζει στην αναπνοή του κριτικού πάρα πολύ καλά ο 15σύλλαβος. Και μια και είμαστε στη Στέλη Βιτσέτος Κορνάρος, η επιτυχία του ποίηματος έχει σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο. Ναι, βέβαια, εννοείται. Προφανώς αυτά τα μέτρα κάποια σχέση είχαν με τον τρόπο που οι άνθρωποι εκφράζονταν και που μιλούσαν κτλ. Και γι' αυτό βλέπουμε, ξέρω εγώ, ότι παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι που ζουν σε άλλες ακραίες συνθήκες έχουν πολύ πιο διαφορετικό τρόπο να εκφράζονται και μουσικά κτλ. Αν πάει κανείς, ας πούμε, σε Εσκιμώους, ξέρω εγώ, ή σε ανθρώπους που ζουν σε έρημο και τέτοια, είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος η μουσική έκφραση. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι τόσο απλά όπως τα λέμε τώρα. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, αλλά οι βασικές αρχές έχουν ενδιαφέρον να τις σκέφτεται κανείς έτσι και να κάνει μια τέτοια προσέγγιση. Υπάρχει πλέον και τι δουλειά που γίνεται από επιστήμονες γύρω σε αυτό το τομέα, δηλαδή στο τι ακριβώς είναι η μουσική, πώς ακριβώς καταλαβαίνουμε τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις διαφορετικές μουσικές του κόσμου και το πώς εκφράζονται και τα λοιπά, σε σχέση και με τον εγκέφαλό μας, πώς καταλαβαίνει τα πρότυπα και τους ήχους και τα λοιπά. Είναι κάτι αρκετά καινούργιο, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, να γίνεται η βασική έρευνα σε αυτό το πράγμα, αλλά δίνει αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αν το ψάξει κανείς. Κοιτάζω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Δεν βλέπω κάποιον άλλον και νομίζω ότι έχει πάει και ήδη αργά. Μάλλον σας Ναι. κρατήσαμε λίγο παραπάνω, κύριε Σφεντουράκη. Όχι, τους ακροατές κρατήσαμε παραπάνω, το κοινό. Οπότε εδώ κάπου νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς πάρα πολύ, πραγματικά, εντάξει, σας λέω, μας άφησα τάφωνους. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εννοείται ότι έχουμε και συνέχεια, έτσι, δεν σταματάμε εδώ, έχουμε Θα κι άλλες. ευχαριστήσω και όλες και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και να υπενθυμίσω ότι έχουμε προγραμματίσει 6, κύριε Σφεντουράκη, διαδικτυακές ομιλίες. Έχουμε ακόμα, δηλαδή, θα σας... 5 συν 1 ζωντανή. Ναι, 5 συν 1 ζωντανή. Θα έχουμε μία το Φλεβάρι, το Μάρτι και μετά το Μάιο, ελπίζω να Συγγνώμη, καταφέρουμε να είμαι εκεί. 5 και μία που θα μας κάνετε την τιμή να έρθετε στη Σιτία, βέβαια, έτσι. Ναι, το έχουμε Η πει. επόμενη λοιπόν είναι προγραμματισμένη στο τέλος Φεβρουαρίου. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και την ακριβή ημερομηνία. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ όλους και σας Καλό εύχομαι σας βράδυ. καλό. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.